Λοιπόν, ξεκινάμε μετά το διάλειμμά μας. Χαιρετούμε και αυτούς που μας παρακολουθούν διαδικτυακά. Και ο Σταύρος ο Γκράβας είναι έτοιμος να μας παρουσιάσει τον εικονικό ασθενή με καλοήθη υπερτροφία προστάτου. Σταύρο, ευχαριστούμε που είσαι εδώ και πάλι. Είναι χαρά μου. Καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μετά από τόσα χρόνια στο σχολείο, αισθάνομαι κάθε φορά και εγώ μαθητής στις περισσότερες ώρες σχολείου. Τώρα, το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα είναι λίγο άχαρο όταν είναι μετά από καρκίνο του προστάτη, ριζικές, ρομποτικές, λαπαροσκοπικές προστατεκτομές. Εμείς θα περιοριστούμε σε έναν ασθενή τον οποίο όλοι ξέρουμε. Είναι ο ασθενής ο οποίος έρχεται στα ιατρία μας και είναι ένας ασθενής με καλοήθη. Τέλος πάντων, μάλλον για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, με συμπτώματα από το κατώτερο ροπητικό που οφείλονται κατά κύριο λόγο στον προστάτη. Θέλω να πω ότι έχουμε κάνει αρκετά περιστατικά εικονικούς ασθενείς και σε άλλες ευκαιρίες. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσω να κάνω. Σας παρακαλώ πολύ, μην μιλάτε μεταξύ σας, γιατί γίνεται ένας θόρυβος ο οποίος ενοχλεί ιδιαίτερα στο live streaming. Ευχαριστώ. Σήμερα λοιπόν θα βάλουμε ένα περιστατικό το οποίο δεν έχει παγίδες διαγνωστικές τόσο πολύ, καθόλου, αλλά ουσιαστικά θα δούμε ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο θα δυσκολευτούμε κάπως να το πάμε ώστε τελικά να είναι ευχαριστημένος ασθενής και δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε. Και πραγματικά θα ήθελα ακριβώς γι' αυτό το λόγο να υπάρχει όσο δυνατόν πιο ενεργή συμμετοχή από εσάς. Αλλιώς το περιστατικό και η παρουσίαση θα αποτύχει, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Λοιπόν, σύγκρουση συμφερόντων, αυτά είναι τα δικά μου πιθανά συμφέροντα τα οποία μπορούν να σε αντίθεση. Και αυτός είναι ο ασθενής τον οποίο έχουμε. Περίπου είναι ο ασθενής τον οποίο έχετε δει και έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Ένας ασθενής 65 ετών, το οποίο έχει μεικτά συμπτώματα, έχει μια συχνουρία που ταλαιπωρείται, δυσκολία στην έναρξη, μειωμένη ακτίνα, ενοχλείται από την επιτακτικότητα. Και μερικές φορές, σπάνια βέβαια, σπάνια, δεν προλαβαίνω. Νυχτουρία λέει 2 με 3 φορές. Αυτά τα συμπτώματα βέβαια δεν ξεκίνησαν χτες. Είναι περίπου 2-3 χρόνια, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πιο έντονα και γι' αυτό αναγκάζεται να έρθει σε εμάς. Το ρωτάμε και για το σεξ. Για την ηλικία μου είμαι καλά. Ό,τι σημαίνει αυτό για ένα 65χρονο, δεν κάνουμε κάτι παραπάνω, τουλάχιστον σε πρώτο ιστορικό, να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Από το ατομικό του ιστορικό, τίποτα σπουδαίο, είναι καπνιστής και έχει και αρτηριακή υπέρταση. Νομίζω ότι αναγνωρίζεται εύκολα έναν ασθενή ο οποίος έρχεται στο ιατρείο σας κάθε φορά. Στο διαγνωστικό κομμάτι θα περάσω σχετικά σύντομα, γιατί έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά θέλετε το συζητάμε, πραγματικά αισθάνεστε ελεύθερα να διακόψετε όποτε θέλετε, να φέρετε αντιρρήσεις και να πείτε μια αντίθετη άποψη ή κάτι το οποίο δεν κάνετε ή κάτι το οποίο κάνετε επιπλέον για να το συζητήσουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το σχολείο, άλλωστε το ξέρετε πολύ καλά τόσα χρόνια. Και έτσι λοιπόν θα το πάρω σχετικά πιο γρήγορα, γιατί θα δούμε λίγο πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της θεραπείας του. IPSS λοιπόν score. Άντε να κάνουμε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, πόσοι κάνουν IPSS στην κλινική πράξη. Όσο πάνε και τα χέρια σηκώνονται, νομίζω αυτό είναι μια επιτυχία του σχολείου. Εγώ εκεί θα το αποδώσω. Έτσι λοιπόν, IPSS λοιπόν, το οποίο είναι 19, τα συμπτώματα ούρσης είναι 10, αποθήκευσης είναι σκοράρουν 9, έχει μέτρια προς βαριά συμπτωματολογία βέβαια και όσον αφορά την ποιότητα ζωής είναι 4, είναι φανερό ότι ο ασθενής αυτός υποφέρει, το είπε, το δήλωσε, γι' αυτό άλλωστε ήρθε και σε εμάς. Να ρωτήσω κάτι πριν προχωρήσει. Έχετε παρατηρήσει ποτέ οι άρρωστοι πιστεύουν ότι το καταλαβαίνουν το IPSS όταν τους βάζεις να το κάνουν μόνοι τους? Και μετά τους το διαβάζεις και τους το ψιλοεξηγείς λίγο. Εγώ δεν τους το εξηγώ. Εγώ δεν τους το εξηγώ. Είναι μεγάλο την Γιάννη, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ένα από τα μειονεκτήματα του IPSS, μπορούμε να αναφέρουμε και άλλα. Έτσι, παρ' χάρη δεν μιλάει για την ακράτεια και. Ένα από τα μεγάλα μειονεκτήματά του ότι δεν ήταν τόσο εύχριστο όσον αφορά στην κατανόηση του τι θέλουμε να ρωτήσουμε ακριβώς. Αν βέβαια τους εξηγήσεις, έτσι, τότε μπορεί να είναι biased τα αποτελέσματα. Καλό είναι να τους το δώσεις και αν έχουν κάποια, τους λες ότι αν έχετε κάποιο ερώτημα να κάνετε, βρεις μια μεσοβέζικη λύση, το συζητάς μαζί προκειμένου να το συμπληρώσουν. Αυτό είναι το θέμα. Βέβαια, με ένα καλά δομημένο ιστορικό, πάλι μπορείς να πάρεις τις ίδιες πληροφορίες, έτσι, αν κάνεις τις ίδιες ερωτήσεις, σε ένα τέτα-τέτ πέραντο ιστορικό. Απλώς εδώ έχεις το πλεονέκτημα ότι ουσιαστικά ποσοτικοποιείς τα συμπτώματα, έτσι, το οποίο δεν είναι εύκολο, δηλαδή κάτι ποιοτικό να το κάνεις αριθμό, και να μπορείς λοιπόν μετά να συγκρίνεις αν η θεραπεία σου είναι επιτυχής, και όχι με το ερώτημα το κλασικό, πώς είσαι μετά το φάρμακο, είμαι καλύτερα. Εντάξει, συνέχισε.
και σταματάμε εκεί. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε ότι χρειάζεται λίγο περαιτέρω διερεύνηση. Αλλά σε γενικές γραμμές το αφήνω να το κάνει μόνος του. Λοιπόν, από την κλινική εξέταση τίποτα σπουδαίο. Ένας μαλακός, μάλλον μεγάλος προστάτης. Η κλινική εξέταση τίποτα το σημαντικό. Δεν υπάρχουν παγίδες, σας λέω και πάλι, όσον αφορά την προσέγγιση του ασθενούς. Κάναμε μια γενική ούρον, δεν είχε ούτε πυοσφαίρια ούτε ερυθρά. Κάναμε και μια καλλιέργεια ούρων, μπήκε μαζί, αρνητική. Κυταρολογική ούρων, αυτό ήταν σαν ερώτημα, ήταν καπνιστής, είχε μια σχετική επιτακτικότητα, είχε κάποια συμπτώματα αποθήκευσης, κάνουμε, δεν κάνουμε, κάνατε, ρουτίνα. Πότε θα κάνατε. Δεν θα κάνετε ποτέ. Είναι και αυτό μια επιλογή, έτσι. Μια μικροσκοπική αιματουρία, λοιπόν, συμφωνώ και εγώ. Αν είχαμε μια μικροσκοπική αιματουρία στη γενική ούρα, γι' αυτό ακριβώς κάνουμε. Οι εξετάσεις τις οποίες κάνουμε ουσιαστικά γίνονται για δύο λόγους. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αλλά τώρα το λέμε είναι πάντα σημαντικό. Οι λόγοι που κάνουμε εξετάσεις είναι διπλός. Πρώτον, κάνουμε τη διαφοροδιάγνωση. Είναι πλέον ξεκάθαρο, δεν θα σας δείξω την περιβόητη διαφάνεια ότι τα λάτς είναι πολύ παραγωγική αιτιολογία. Το έχουμε εμπεδώσει όλοι. Άρα λοιπόν κάνουμε μια διαφορική διάγνωση να αποκλείσουμε άλλα αίτια. Στα οποία μπορούν να οφείλονται τα συμπτώματα του κάτω ρουπητικού. Και το δεύτερο λόγο είναι ότι θέλουμε να χτίσουμε το προφίλ του ασθενούς που έχουμε απέναντι. Δηλαδή, είναι καλό να μιλάμε γενικά, οι ασθενείς, τα guidelines. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε έναν συγκεκριμένο ασθενή που έχουμε απέναντί μας. Και πρέπει λοιπόν να βρούμε το κλινικό του προφίλ με βάση κάποιες παραμέτρους που κάνουμε κατά τη διάρκεια της διάγνωσης, προκειμένου να μπορέσουμε να καταλάβουμε πού βρίσκεται και ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία για αυτόν. Άρα λοιπόν, συμφωνούμε για την κυταρολογική, δεν χρειαζόταν. Κάναμε PSA. Θα κάνετε PSA. Παρακαλώ, ερώτημα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση για την κυταρολογική. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι έχει θέση αν προεξάχουν τα συμπτώματα, τα ερεθιστικά. Δεν ισχύει για το συγκεκριμένο τόσο πολύ ασθενή, αλλά αν κάποιο έρθει με κυρίαρχα τα ερεθιστικά, πιστεύετε ότι έχει θέση. Και έχει μικροσκοπική αιματουρία, έχει. Για να το ξεκαθαρίσω έτσι, με ερυθρά 0-1 δεν θα έκανα. Αν επέμεναν όμως τα ερεθιστικά και μετά τη θεραπεία. Και επαναλάβανα πάλι μια γενική. Μετά ίσως χρειαζόταν να κάνουμε. Είναι γνωστά, έχουν υποθεί και σκοπός είναι και αυτός να μην μας ξεφύγει κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι. Και η κυταρολογική έχει με την έννοια του in situ. Έτσι, γιατί και αυτό θα πιάσει όσον αφορά την διαγνωστική της ικανότητα. Λοιπόν, PSA κάνουμε. Είναι κάποιος που δεν κάνει στην αρχική εκτίμηση ενός ασθενούς με συμπτώματα το κάτω ερωπητικό 65 ετών. Όχι. Κάνουμε και ήταν 1,9. Ωραία. Λοιπόν, από τον υπόλοιπο έλεγχο κάνουμε ένα κλασικό υπηρεχογράφημα. Έχουμε όλοι στα ιατρία, είτε είναι στο δημόσιο νοσοκομείο, είτε στο ιδιωτικό νοσοκομείο, είτε στο γραφείο, το ιατρείο μας. Ένα υπηρεχογράφημα κάνουμε. Ένας προστάτης γύρω στα 50 κυβικά εκατοστά και ένα υπόλοιμα μετά την ούρση γύρω στα 80 κυβικά εκατοστά. Χωρίς τίποτε άλλο που να μας ούτε πέτρες, έτσι, ούτε διατάσεις, ούτε κάτι που να κρύβει από πίσω δεύτερες σκέψεις. Είναι μια τελείως ένα ξεκάθαρο περιστατικό. Διορθικό υπέρηχο. Είναι κάποιος που το προτιμάει έναντι του διακυλιακού. Εδώ βέβαια για τη συντομία και της κουβέντας έχουμε κάνει και διορθικό με 49 κυβικά εκατοστά. Το 49 είναι του 50 για να δείξει ότι υπερέχει όσον αφορά τη μέτρηση του προστάτη. Έτσι είναι ξεκάθαρο. Είναι κάποιος που κάνει μόνο διορθικό ή και τα δύο. Όχι. Εντάξει, συμφωνούμε. Διακυλιακό. Καμία αντίρρηση. Ροή κάνουμε σε όλους. Ακόμα και αν έχει ήπια συμπτώματα. Ποιος ο λόγος, αν έχει ήπια συμπτώματα. Κάντε κάτι, νομίζω, ναι, παρακαλώ. Θα έκανα οπωσδήποτε την ροή των ούρων. Πρώτον, για αφυτηρία, για τον αδύρ όλων των συμπτωμάτων για το βάθος χρόνου. Δηλαδή θα μου δώσει, ή αν θα εφαρμόσω κάποια θεραπεία, το τι είχε, πώς ήρθε, για να εκτιμήσω κατά πόσον είμαι σωστά ή όχι. Συμφωνώ, δηλαδή, άρα κάνουμε τη ροή όταν πρόκειται να δώσουμε θεραπεία. Σωστά. Αν δεν είναι να δώσουμε θεραπεία, δεν χρειάζεται ροή. Όχι, πάλι θα την κάνω για να έχω, γιατί αν θα τροποποιηθούν τα συμπτώματα και θα επηρεαστεί εκ νέου η ροή, μάλλον κάτι δεν βρίσκω σωστά γι' αυτό. Εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε, άσπρο μαύρο, το έχω πει χίλιες φορές. Εδώ ο κ. Χατζηχρήστος το ξέρει πολύ καλύτερα. Άσπρο μαύρο μακριά από μένα. Έτσι. Και το πιο ενδιαφέρον είναι το γκρίζο για να μπορέσουμε να πάμε προς τα κατευθύνσεις. Άρα φαντάζομαι ότι δεν θα ακούσουμε κάποιοι extreme εδώ. Δεν υπάρχει λάθος. Θέλουμε να δούμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις για να τις συζητήσουμε.
Το σύμπτωμα είναι κάτι το υποκειμενικό, ενώ η ροή είναι κάτι το αντικειμενικό, χειροπιαστό. Όταν κάποιος έχει μια ήπια συμπτωματική, θα σας το πω γιατί το λέω και θα πάω μερικές διαφάνειες πιο κάτω, γιατί ήταν από τα προβλήματα, εδώ, με τα προβλήματα τα οποία κάναμε όταν προσπαθούσε κανείς να κάνει τον αλγόριθμο, το διαγνωστικό για τα guidelines, έτσι. Παρόλο που προηγουμένως τα guidelines κάπως πήγαν στο πύρτο εξώτερο, αλλά τέλος πάντων εγώ είμαι υπέρ των guidelines. Μια προσωπική δήλωση. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, και ο Βαγγέλης ήταν στα λέιζερ. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Λέμε, κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η λογική των εξετάσεων, έτσι, για να το συζητήσουμε. Έχετε ένας ασθενής ο οποίος λέει ότι έχει κάποια συμπτωματολογία. Μπορεί να έχει ήπια, μπορεί να έχει και πιο βαριά συμπτωματολογία. Αν λοιπόν είναι στην ήπια, στην οποία λογικά δεν θα πάρει θεραπεία, δεν χρειάζεται να κάνουμε όλες τις εξετάσεις. Δηλαδή, καλό είναι, έτσι. Δεν υπάρχει και εκεί ομοφωνία και τα προβλήματα των διαγνωστικών εξετάσεων, γιατί δεν υπάρχει ομοφωνία, είναι το εξής. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνεις μελέτες που να κάνεις τη μία εξέταση ή να μην την κάνεις. Άρα, όλα τα αποτελέσματα που παίρνεις είναι έμεσα από μελέτες, παραδείγματος χάρη, που γίνανε για να πάρει κανείς φαρμακευτική θεραπεία ή χειρουργική. Και βλέπει πώς πάει η ροή, άρα λοιπόν είναι καλή η ροή. Σκοπός δηλαδή είναι στο μυαλό μας να κάνουμε μια κλιμάκωση των εξετάσεων, να μην κάνουμε πάρα πολλές εξετάσεις, ιδιαίτερα σε συστήματα υγείας, τα οποία η κάθε εξέταση πληρώνεται. Εδώ δυστυχώς το να κάνετε μια ροή στο ιατρείο σας δεν θα την πληρώσει κανείς. Έτσι, το δημόσιο σύστημα υγείας δεν θα την πληρώσει. Το να κάνει ροή στο νοσοκομείο δεν θα πληρωθεί το νοσοκομείο εξτρά από τον ασθενή. Σε άλλα συστήματα υγείας λοιπόν αυτά πληρώνονται και επομένως η επιλογή έχει την έννοια του κόστου. Δηλαδή να μην κάνουμε, αλλιώς κάνουμε και μια ξωνική. Έτσι, θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει μια κλιμάκωση στη σκέψη. Αν λοιπόν έχουμε μια ήπια συμπτωματολογία, χωρίς και πάλι αυτό να είναι θέσφατο, ούτε 100%. Βλέπουμε ότι έχουμε τον ασθενή που έχουμε απέναντι, έτσι. Αν λοιπόν, μάλλον δεν θα του δώσουμε συμπτώματα ή ήρθε, γιατρέ, ήρθα για να κάνω έναν έλεγχο για τον προστάτη μου. Ωραία, κάνεις το IPSS, κάνεις ένα υπόλοιμα, δεν βλέπεις σπουδαία πράγματα, άρα γιατί να του κάνεις και τη ροή, πώς σε ουρείς, με δύναμη, δεν σηκώνομαι κλπ. Εκεί είναι κάτι το οποίο συζητάμε. Πάντως δεν έχω αντίρρηση, κάναμε και ροή και εδώ. Αν και εδώ βέβαια ήταν Σταυρό, λογικό. Θα μου επιτρέψεις, η ροή σου, σου αποκλείει και ένα στένομα στην ουρήθρα. Άρα ναι, είναι πολύ βασικό στην πρώτη εξέταση, πάρα πολύ άρρωστη. Αν έχει συμπτωματολογία έντονη. Ναι, ναι, πιστεύω ότι με ένα στένομα. Μείωση της ακτίνας της ούρησης. Ναι, εδώ ο συγκεκριμένος ασθενής έχει σαφώς βαριά μέτρια προς βαριά συμπτωματολογία για 19 και quality of life 4. Λέω για ένα ασθενή, ας πούμε, που θα έχει 6 και quality of life, ας πούμε, 2. Εκεί δεν ξέρω αν θα κάνω ροή. Δηλαδή, φαντάζομαι το στένομα θα το λιπορεί. Ναι, αλλά ξαναρχόμαστε πάλι στην αρχική συζήτηση του κατά πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε τι μας λέει ο ίδιος ασθενής. Δηλαδή, όταν θα καθίσουμε να ασχοληθούμε να κάνουμε ένα IPSS, μπορεί να πάρουμε και πράγματα από τον ασθενή τα οποία στην πραγματικότητα δεν ισχύουν. Οπότε. Έχουν έρθει πάρα πολλές φορές άνθρωποι και τους ρωτάς για τη ροή τους και λένε ναι, απόλυτα φυσιολογικά, μια χαρά όλα. Και τους κάνεις μια ρορομετρία και βλέπεις κάτι εφτάρια και εξάρια και σου πέφτουν τα μαλλιά. Έτσι, δεν είναι, ας πούμε. Καλά, θα πάμε μετά να δούμε και πόσο αντιπροσωπευτική είναι το υπόλοιμα των ούρων, έτσι, από όσες φορές θα γίνει, ή ακόμα και η ροή. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Επειδή θέσαμε ένα θέμα. Ναι, απλά στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όταν θα ολοκληρώσει την ουρομετρία και το ρωτάς πάντα αν είναι ενδεικτική η ούρησή του, σου λέει ναι, αυτή είναι η ούρησή μου. Έτσι είναι η ούρησή μου. Αυτό το οποίο και ρωτάμε. Αυτό το εκλαμβάνει ως φυσιολογικό. Προσέξτε να δείτε. Αυτό το οποίο. Να σου πω. Καταρχήν, το μόνο που θα διαφωνήσω είναι ότι εγώ εμπιστεύομαι απόλυτα στους ασθενείς. Με την έννοια ότι αυτό που μου λένε θεωρώ ότι αυτό είναι. Γιατί γι' αυτό ήρθαν. Αν δηλαδή κάποιος θεωρεί ότι. Προσέξτε, να σας πω ένα παράδειγμα. Εάν ο πατέρας μου, αυτό είναι κάτι το οποίο λέω, σηκώνεται 2 φορές τη νύχτα από 3-4 παίρνοντας ένα φάρμακο, είναι ευτυχισμένος. Αν εγώ σηκώνομαι 2 φορές τη νύχτα, είμαι δυστυχισμένος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τι επίδραση έχουν τα διάφορα συμπτώματα στην ποιότητα ζωής του ασθενούς. Κακά τα ψέματα, μιλάμε τώρα για LATS, άρα μιλάμε για συμπτώματα. Άσχετα αν στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι συμπτώματα που οφείλονται στο περιστατικό αυτό κυρίως από τον προστάτη ή έστω και την κίστη, έτσι. Αλλά λοιπόν μιλάμε για συμπτώματα. Άρα αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η επίδραση την οποία είναι στην ποιότητα ζωής. Κακά τα ψέματα, αυτό είναι υποκειμενικό. Εάν ο ασθενής είναι ευχαριστημένος και έχει ροή 9, εγώ με συγγνώμη, δεν έχει υπόλοιμα μεγάλο, του δώσω θεραπεία. Εντάξει, έχει 9 ροή. Είναι ευχαριστημένος. Ναι, είναι ευχαριστημένος. Θα τον παρακολουθήσω. Μια άλλη πολυτέλεια, και θα την πούμε μετά, που έχουμε σε αυτό το θέμα, είναι ότι μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε. Δεν είναι ασθενής ο οποίος έρχεται και εξαφανίζεται, έλα, εντάξει, μια χαρά είσαι, ούτε έχει κάποιο καρκίνο, το οποίο πρέπει να δράσουμε. Εδώ μιλάμε για ενεργό παρακολούθηση, άλλο ένα θέμα που προηγουμένως υπήρχε debate. Έτσι, ακόμα και στον καρκίνο να τον παρακολουθήσουμε. Δικαιούμαι λοιπόν να παρακολουθήσω και 6 μήνες έναν ασθενή, χωρίς να τον βάλω θεραπεία,
Και ας έχει και ροή 9, αν δεν ενοχλείται. Ή αν δεν έχει διατάσει, αν δεν έχει ένα υπόλοιπο μέχρι εδώ. Γιατί και αυτά συμβαίνουν. Δεν διαφωνώ καθόλου, έτσι. Γι' αυτό κάνουμε λοιπόν μια συγκεκριμένη διαγνωστική προσέγγιση. Άρα λοιπόν, εδώ κάναμε, είχε 9. Τότε η ποσότητα ούρων που ήταν καλή, 210, και το υπόλοιπό του ήταν πάλι σταθερό. Ήταν 80 ή 85. Έτσι. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ συγκεκριμένο ασθενή. Άρα είμαστε έτοιμοι να του δώσουμε θεραπεία ή θέλουμε κάποια εξέταση επιπλέον. Κάτω με κόκκινο είναι τα στοιχεία που έχουμε στο συγκεκριμένο ασθενή. IPSS, μέγεθος προστάτη, PSA, QMAX, υπόλοιμα. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Φυσικά και στο σκόπιση δεν νομίζω. Έτσι. Πλήρου αεροδυναμικό έλεγχο θα έκανε κανείς. Ωραία. Ημερολόγιο ούρησης με το συγκεκριμένο 10 και 9. Ένας. Άλλος. Κάμποση. Ποιος ο λόγος. Ή ποιος ο λόγος κάποιος που δεν το κάνει. Έτσι. Κοιτάξτε, με αδικείτε κατάφορα. Δηλαδή, προηγουμένως ήταν πιο ζωντανή η συζήτηση και εδώ δεν είναι, δεν ξέρω, είναι το θέμα τόσο εύκολο, είναι τόσο, δεν ξέρω. Θέλω συζήτηση, δηλαδή δεν το δέχομαι αυτό. Οδυσσέα. Τότε θα ρωτήσω κάτι εγώ, αν επιτρέπετε. Γιατί να κάνω μυρολόγιο. Εγώ δεν αυτό θα το έκανα. Και εγώ. Σε αυτούς που κάνω γιατί να κάνω, σε αυτούς που δεν κάνω γιατί να μην κάνω. Θέλω μια απάντηση κι εγώ. Εσύ θα κάνει. Όχι. Γιατί. Ο λόγος είναι, θα μου δώσει κάποια περαιτέρω πληροφορία για αυτά που σκέπτομαι. Θα επιβιώσει διαφοροδιάγνωση. Αυτό που είπατε στην αρχή. Δεν ξέρω. Γι' αυτό ρωτάω. Και ειδικά και εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Θεωρώ πως όχι. Δεν θα μου δώσει κάτι περαιτέρω στην διαφοροδιάγνωση. Σε παίρνω τηλέφωνο. Δες έχω αυτόν τον άρρωστο. Να του κάνω ημερολόγιο. Όχι. Ωραία. IPSS θα το έκανες. Ναι, μετά το μάθημα πριν 5 ετίες το έχω τυφλοσούρτη από τα PDF που είχατε δώσει στην... Βάει, θα το έκανες. Γενικά χρησιμοποιώ το ημερολόγιο εσείς. Ειδικά τώρα για αυτόν τον ασθενή δεν έχει έντονη νυχτούρια. Δύο φορές νομίζω έγραφες μέσα. Οπότε θεωρητικά το σκεπτικό της νυχτερινής... Ναι. Θεωρητικά στο σκεπτικό της νυχτερινής πολιορίας μάλλον δεν θα είναι σε αυτή την κατηγορία. Μπορεί όμως να δώσει πληροφορία σίγουρα για λειτουργική χωρητικότητα, για την παραγωγή των ούρων ανά 24 ώρες. Σταύρε, εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί να μην δώσουμε. Να μου πει κάποιος γιατί να μην δώσει. Γιατί θεωρεί ότι δεν θα πάρει περαιτέρω πληροφορίες, είπε ο Οδυσσέας. Εδώ όμως έχουμε κάποιον που θα δώσει. Και εγώ θα δώσω. Πάντα δίνω. Στα πλαίσια ότι δεν είναι κάτι ούτε ότι κοστίζει ούτε ότι δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, σου δίνει κάποιες πληροφορίες και για το τι πίνει, πώς είναι το προφίλ του γενικότερα. Στο χτίσιμο του προφίλ, όχι για κάποιο. Και έχει ένα ποσοστό κάποιων συμπτωμάτων ερεθιστικών. Εντάξει, πιστεύετε ότι θα βρείτε πράγματα που θα αλλάξουν τη θεραπεία που θα δώσετε? Κατά πάσα πιθανότητα όχι. Όχι, αλλά θα εκτιμήσω το αποτέλεσμα. Οκ, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Τι λέει τα guideline, παρακαλώ, Να ρωτήσω λίγο κάτι. Εγώ έχω πολλές φορές προσπαθήσει να δώσω ημερολόγιο ούρου στους ασθενείς, εξηγώντας τους ακριβώς τι πρέπει να κάνουν, στο χαρτί να γράφουν και αυτά τα οποία τους έχω πει για να μην το ξεχάσουν. Δεν έχουν καταφέρει αυτοί οι άνθρωποι να το κάνουν. Λοιπόν, Να πει κανείς ότι ας πούμε είχαν κάποιο έλλειμμα γνωστικό ή δεν ήταν, ξέρω εγώ, άνθρωποι κάποιες ευφυΐας. Μέχρι και στον πατέρα μου που ήταν πολιτικός μηχανικός του έδωσα και άρχισε να μου λέει παραμύθια. Να πω τώρα προσωπική. Πώς μπορώ να κάνω έναν ασθενή να συμμορφωθεί σε αυτό το οποίο προσπαθώ. Η απάντηση νομίζω είναι ξεκάθαρη και θα την πω στο τέλος. Προσέξτε, δείτε, τα προβλήματα. Φταίω, μάλλον βασικά. Τα προβλήματα, πρώτον πρέπει να το πιστέψετε. Δεύτερον είναι τα προβλήματα του ημερολογίου ούρησης είναι γνωστά. Πρέπει να ουρήσει κάπου που να μπορεί να τα μετράει. Άρα πρέπει να είναι στο σπίτι. Αν είναι εργάζεται, αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και κάνουμε το συμβιβασμό να βάλουμε ένα Σαββατοκύριακο μέσα, αφού είναι για τρεις μέρες, όπου το Σαββατοκύριακο δεν είναι ενδεικτικό της καθημερινότητάς του. Κάνουμε ένα συμβιβασμό, παίρνουμε κάποιες πληροφορίες. Λοιπόν, η απάντηση πιστεύω. Όσο και αν συχαίνουμε το πιστεύω ή την προσωπική εμπειρία, εάν ταλαιπωρείται, θα το κάνει. Κάποιος ο οποίος πραγματικά ταλαιπωρείται από νυχτουρία ή από επιτακτικότητα και έχει δοκιμάσει διάφορα, όταν του πείτε ότι θέλω να έχω ακριβείς πληροφορίες με αυτό, θα το κάνει. Αν ο πατέρας σας λοιπόν ταλαιπωρείται σημαντικά, θα συμμορφωνόταν σίγουρα. Αν δεν ταλαιπωρείται και λέει εντάξει, μπορεί να σηκώνω μια φορά τη νύχτα, σιγά μην καθίσει τρεις μέρες. Αν όμως τρέχει κάθε τόσο, έχει επιτακτική ακράτεια, εάν, θα το κάνει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι η βαρύτητα των συμπτωμάτων εκείνη η οποία θα αναγκάσει τον ασθενή να το κάνει. Δεν νομίζω ότι θα το κάνουμε εμείς, αλλά πρέπει να το πιστέψουμε κι εμείς, έτσι, για να το προτείνουμε. Πάντως γενικά αυτό που νομίζω να παίρνει σαν μήνυμα είναι ότι προφανώς δεν το κάνουμε στον καθένα, αλλά σε ασθενείς που έχουμε ένα προβληματισμό και ιδιαίτερα όταν είναι να παραπέμψουμε για ουροδυναμικό έλεγχο,
φτάσουμε σε αυτό το σημείο, έτσι. Θα έχει προηγηθεί. Νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνουν όλοι με ημερολόγια ούρησης και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε αυτούς πλέον οι οποίοι λες έχουμε ένα δύσκολο πρόβλημα, θέλουμε ιδιαίτερες εξετάσεις, να το κάνει και το συμπληρώνουν όλοι πια. Δεν μιλάμε για ασθενείς με ακράτη, έτσι. Άρα λοιπόν εδώ πέρα μιλάμε πραγματικά σε ασθενείς οι οποίοι έχουν προεξάρχονται τα συμπτώματα αποθήκευσης και ταλαιπωρούνται από την νυχτουρία. Θα το κάναμε συγκεκριμένο, όπως είπε και ο Βάγιος Παπαδημητρίου. Εντάξει, δεν είναι ο τυπικός ασθενής, είναι οριακός, επίτηδες, έτσι είναι οριακός. Εδώ όμως, επειδή ίσως να κάναμε πολύ, το κάναμε. Τι πληροφορίες πήραμε παραπάνω? Αποκλείσαμε την νυχτερινή πολυουρία, ο δείκτης είναι 18, έτσι. Φαντάζομαι ξέρουμε τις τιμές για τους δείκτες, έτσι, πρέπει να είναι 33, κάτω από... Πώς το ξέρουνε τον δείκτη νυχτερινής πολυουρίας? Πώς, χέρια... Εντάξει, ότι πρέπει να είναι πάνω από το 33%, έτσι, πρέπει να είναι. Σε ανθρώπους άνω των 65, σε νεαρούς ανθρώπους μπορεί να είναι και το 25%, 20-25%. Δηλαδή έχει σημασία πάρα πολύ και η ηλικία. Δηλαδή, αν εσείς σηκώνεστε και το 1 πέμπτο των ούρων σας το βγάζετε τη νύχτα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ένας 65άρης δικαιολογείται μέχρι το 1 τρίτο. Λοιπόν, άρα εδώ πέρα τι είδαμε, επισημοποιήσαμε ότι πραγματικά έχει συχνουρία, 9 ουρήσεις την ημέρα και σηκώνεται 2 φορές το βράδυ. Είναι καλή ποσότητα των ούρων την οποία αποβάλλει, έτσι, εκεί στο έχει καλή χωρητικότητα. Ξέρουμε το υπόλοιμά του και δεν έχουμε νυχτερινή πολυουρία. Πήραμε πληροφορίες, καμία αντίρρηση. Και επομένως νομίζω ότι μάλλον έχουμε ολοκληρώσει τον έλεγχο, εκτός αν κάποιος άλλος θέλει να ρωτήσει κάτι επιπλέον τον ασθενή του. Υπάρχει κάποια άλλη εξέταση που θα κάνατε πριν προχωρήσει στη θεραπεία? Μάλλον όχι. Ωραία. Ποια είναι η θεραπεία? Απλή παρακολούθηση, θα το πάρουμε το εύκολο. Δεν νομίζω. Το εξηγήσαμε. Ο ασθενής ταλαιπωρείται. Έτσι είναι προφανές λοιπόν ότι θέλει να πάρει κάτι. Με βάση τα στοιχεία λοιπόν τα οποία είναι εδώ πάλι επιμένω με κόκκινο, τι θα δίνατε? Αλφα μπλόκερ και στην πορεία, αν χρειαστεί, θα προσθέσω ένα αστολέτης 5 αλφα αναγωγάσεις. Συνδυασμό αλφα μπλόκερ με ένα αστολέτης 5 αλφα αναγωγάσεις από την αρχή ή ένα συνδυασμό αλφα μπλόκερ με αντιχολινεργικά, γιατί έχει τα συμπτώματα της αποθήκευσης από την αρχή ή κάτι άλλο. Όχι, δεν θέλω έτσι. Θέλω χέρια καταρχήν στο 2. 2. Πρέπει να δούμε πάνω κάτω την τάση, έτσι. Άρα λοιπόν αρκετή. Το 3, κατευθείαν σταθερό συνδυασμό αλφα μπλόκερ με 5 αλφα αναγωγάση. Το ξαναψηφίζω, έχω το δικαίωμα. Αλλά δεν αλλάζω, είναι λίγοι, ελάχιστοι. Αλφα μπλόκερ με αντιχολινεργικά από την αρχή. Σχεδόν όσοι σκέτο αλφα μπλόκερ. Κάτι άλλο, γιατί δεν ήταν τα χέρια όλα σηκωμένα, άρα σίγουρα υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο? Χειρουργείο. Οδυσσέα. Θα αρχίσουμε την Οδύσσεια αργότερα. Ας την αφήνω για υπάρχει και το χειρουργείο σαν όψη μετά. Δεν νομίζω τώρα για το χειρουργείο κατευθείαν. Ρομποτική. Έρχεται και αυτό, έρχεται και η δερματοξαμοιβάη. Νομίζω αλφα μπλόκερ, επανεκτίμηση στο μήνα, με το ερώτημα της προσθήκης αντιχολινεργικού μετά. Για να στο λέτε 5 αλφα αναγωγάσεις, δεν σε προβληματίζει που έχει ένα μέγεθος προστάτη 50 PSA 1,9. Καταρχήν, όχι, θα το δούμε τώρα. Το φαντάστηκα και αυτό και εγώ εκεί έχω επισημάνει. Λοιπόν, ωραία. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε, και ευτυχώς που δεν είναι εδώ ο Διονύσης Μητρόπουλος, γιατί θα επέμενε πάρα πολύ και θα φώναζε, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις αλλαγές στις συνήθειες και στον τρόπο ζωής των ασθενών μας. Είναι πάρα πολύ βασικό, ιδιαίτερα για ασθενείς που έχουν συχνουρία ή σηκώνουν τη νύχτα. Δηλαδή, με πολύ απλά πράγματα, με μια ανακατανομή των υγρών που προσλαμβάνουν ή το είδος των υγρών, και να γίνω πιο σαφής, τα ξέρετε, αναψυκτικά, έτσι, καφέδες, τσάι, ή να βλέπουν τηλεόραση πριν κοιμηθούν και να έχουν από δίπλα ένα ποτήρι νερό και να πίνουν μια κοκακόλα, ή να παίρνουν τα χάπια τους τα τελευταία μαζί με ένα-δύο ποτήρια νερό πριν κοιμηθούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια απλή αλλαγή στον τρόπο συνηθιών μπορεί να μειώσει τουλάχιστον την νυχτουρία. Όσον αφορά επίσης άλλες πρακτικές, είναι η επανεκπαίδευση της κύσης, την οποία μπορεί να κάνει, έτσι να αναστέλει την ούρηση, προκειμένου να μπορέσει να ξεφύγει από αυτό το αίσθημα της επιτακτικότητας και να μπορέσει να ουρήσει. Και το οποίο, όπως βλέπετε, και υπάρχει και ισχυρή σύσταση να τα κάνουμε όλα αυτά πριν από οποιαδήποτε θεραπεία, αλλά και μαζί με οποιαδήποτε θεραπεία. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα φάρμακα, είναι πάρα πολύ βασικό και κερδίζει πάρα πολλά ο ασθενής μας από όλα αυτά τα οποία νομίζω τα ξέρουμε, αλλά μερικές φορές τα υποτιμούμε σαν ουρολόγοι.
και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ιδιαίτερα αν βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο γρήγορα στο ιατρείο ενός δημόσιου νοσοκομείου. Λοιπόν, τι λένε τα guidelines? Εκείνο που λένε τα guidelines έχει σημασία, είναι τρία, επειδή είναι ένας αλγόριθμος, υπάρχουν, είναι μονοπάτια έτσι. Υπάρχουν όμως τρία σημεία στα οποία πρέπει να σταθούμε για να δούμε προς ποια κατεύθυνση θα πάμε. Και το ένα είναι η βαρύτητα των συμπτωμάτων, ένα. Δεύτερον, ποια συμπτώματα είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν, τα προεξάρχοντα. Και τρίτον, είναι το μέγεθος του προστάτη, φαίνεται να παίζει ένα ρόλο. Και από εκεί και πέρα λοιπόν μπορούμε να πάρουμε τις θεραπευτικές μας αποφάσεις. Την πρόοδο της νόσου, ένα θέμα το οποίο παλιά έχει απασχολήσει πάρα πολύ και επανέρχεται, βλέπω ότι δύο άτομα σηκώσανε το θέμα να δώσουν σταθερό συνδυασμό από την αρχή. Τα κριτήρια πρόοδου της νόσου, και όταν λέμε πρόοδο της νόσου, αν και υπάρχουν διάφοροι ορισμοί, είναι κυρίως να υπάρχει μια επιδείνωση συμπτωμάτων πάνω από 4, έτσι, όταν αυξηθεί το μέγεθος του προστάτη και όταν ο ασθενής μας κάνει επίσκεψη ή αναγκαστεί να χειρουργηθεί. Βλέπετε δηλαδή το χειρουργείο πλέον ουσιαστικά αντιμετωπίζεται σαν μια δυσάρεστη εξέλιξη, σαν μια ανεπιθύμητη επιπλοκή, αν θέλετε, της κατάστασης των συμπτωμάτων. Τα κριτήρια έχουν οριοθετηθεί και είναι από την μελέτη M-TOPS και βλέπετε είναι η ηλικία, το μέγεθος, PSA, Qmax και το υπόλοιμα των ούρων. Βεβαίως υπάρχουν και κάποιες δυναμικές παράμετροι, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και σας λέω και πάλι, αυτή είναι και, αν θέλετε, η πολυτέλεια που έχουμε, θα το επαναλάβω και ας γίνω κουραστικός, τον βλέπουμε και τον ξαναβλέπουμε τον άρρωστο, είναι πολύ σημαντικό, ότι επομένως βλέπουμε ότι αν υπάρχουν συμπτώματα που επιμένουν παρά τη θεραπεία, αν αυξάνεται το υπόλοιμα, αυτοί οι ασθενείς λοιπόν καταλαβαίνουν ότι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο στο μέλλον να κάνουν επίσκεψη ή να χρειαστούν χειρουργείο. Τα baseline χαρακτηριστικά είναι αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Αν ρωτήσετε τους ασθενείς τι είναι αυτό που τους προβληματίζει περισσότερο, νομίζω είναι προφανές. Δεν θέλει κανένας να τρέχει μέσα στη νύχτα σε ένα κέντρο υγείας, σε ένα νοσοκομείο να του βάλουν καθετήρα. Και βέβαια, όσο και αν σας φαίνεται, παρόλο που όλοι είστε χειρουργοί, έτσι, κανένας δεν θέλει να χειρουργηθεί. Αν μπορεί να αποφύγει το χειρουργείο, θα είναι ευτυχής. Έτσι, ιδιαίτερα στο μέλλον. Άρα λοιπόν, παρακαλώ, Θόδωρε. Εγώ είχα ένα τέτοιο άρρωστο προχθές. Δεν είναι όλοι άρρωστοι οι ίδιοι. Ο οποίος ήταν 74 χρονών, έπαιρνε αλφα μπλόκερ πολύ καιρό, είχε πρόοδο στα συμπτώματα, είχε ένα PVR κοντά στο 80, ένα προστάτη κοντά στο 80 περίπου ήταν που του έκανα, και γενικά ψιλοταλαιπωριότανε και του λέω να βάλουμε, του λέω, του τα στερίδι για να γλιτώσετε και το χειρουργείο και να σας βοηθήσει να μειωθεί και ο προστάτης και όλα αυτά. Το συζητάμε αυτό. Έτσι, τουλάχιστον να καθυστερήσει. Είχε και ένα επεισόδιο επίσκεψης. Το οποίο του βάλανε ένα καθετήρα και τον έβγαλε τον καθετήρα, δεν τον ήθελε και κατουράει μια χαρά. Και ο οποίος μου είπε ότι δεν θέλω, μου λέει, να πάρω φάρμακα. Θέλω πλέον χειρουργείο. Και όταν ξαναγίνει και ξανακάνω επίσκεψη, μου λέει, θέλω να χειρουργηθώ. Συμφωνούμε απόλυτα. Θέλω να σου πω ότι και πολλοί άρρωστοι δεν δέχονται αυτό που είπες τώρα, ότι δεν θέλουν να χειρουργηθούν και ότι θέλουν να πάρουν φαρμακευτική θεραπεία. Ο ασθενής αυτός ήταν ήδη σε φαρμακευτική θεραπεία, η οποία πέτυχε. Αυτός είναι ένας ασθενής ο οποίος είναι ναήφ, είναι τελείως, δεν έχει πάει καμία θεραπεία. Δεν πέτυχε με την έννοια ότι έπαιρνε, δεν έχει πάρει πλήρη θεραπεία. Δεν υπάρχει, εντάξει, 100% δεν υπάρχει και ούτε η περιπτωσιολογία μπορεί να κάνει. Όλοι έχουμε την εμπειρία μας από τα ιατρία. Δεν νομίζω ότι έρχεται κανένας που λέει, όχι, εμένα χειρουργήσε με, μην μου δίνεις φάρμακο. Έτσι, ιδιαίτερα, και συγγνώμη, ένας ασθενής, ο οποίος έχει κάνει ήδη ένα επεισόδιο επισχέσεως, παίρνει φάρμακα για ορισμένα χρόνια. Νομίζω ότι μάλλον δικαιούται και να χειρουργηθεί. Αρνήθηκε πάντως να πάρει φάρμακα. Συμφωνώ, ναι, αυτό λέω και εγώ. Μα παίρνει, είναι σε φάρμακα, έκανε και το επεισόδιο επίσκεψη. Νομίζω ότι κάνει. Τέλος πάντων, για να προχωρήσουμε λίγο, έτσι. Για να χτίσουμε λοιπόν το προφίλ, κοιτάμε αυτά τα πράγματα. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε είναι αν μπορούμε να διακρίνουμε και εκείνους τους ασθενείς οι οποίοι κινδυνεύουν να προοδεύσουν. Και πράγματι, αν δείτε, μπορούμε να το κάνουμε και την ηλικία από το ιστορικό, και το μέγεθος του προστάτη από το υπέρηχο που κάναμε, και το PSA το οποίο το κάνουμε, και τη ροή την οποία κάνατε, και το υπόλοιπο. Σας θυμίζω, ο ασθενής μας είναι 65, έχει ένα προστάτη 50, Qmax 9,1, έχει ένα PSA 1,9 και ένα υπόλοιμα 80. Τηρεί όλα τα κριτήρια να είναι ένας πιθανός υποψήφιος για πρόοδος νόσου. Έχει αλλάξει καθόλου την... Όχι, συμφωνείτε όλοι ότι θα ξεκινήσουμε με αλφα μπλόκες ή αλφα μπλόκες αντιχολινικά. Αυτό κατάλαβα. Τουλάχιστον η συντριπτική πλειονότητα αυτό σήκωσε. Μόνο δύο σηκώσανε. Καμία αντίρρηση. Για να πούμε κάποια νεότερα δεδομένα,
είναι ότι ακόμα και σε ασθενείς οι οποίοι έχουν αυτά τα κριτήρια, ακόμα και αν έχουν ήπια συμπτωματολογία, αυτή είναι η μελέτη. Κοιτάξτε, δεν θα σας πω πάλι την MTOPS και την COBAT, τα ξέρετε αυτά, έτσι. 2003 η MTOPS, 2010 η COBAT, δεν θα τα επαναλάβουμε. Αυτή είναι το 2015, είναι η CONTACT. Είναι μια καινούργια μελέτη σχετικά, η οποία όμως έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι είναι σε ασθενείς, οι οποίοι είχαν μέτρια συμπτωματολογία. Δεν είχε ασθενείς με βαριά συμπτωματολογία. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, αυτό το οποίο έδειξε και τα δύο σκέλη των θεραπείων ήταν σταθερός συνδυασμός από την αρχή, και το άλλο είναι αυτό το οποίο αρκετοί κάνουμε. Επειδή έχει μέτρια και δεν πολύ ταλαιπωρούνται, ή watchful waiting, και αν επιδεινωθεί ή δεν είναι ευχαριστημένος, δίνουμε τα αμψουλοζίνη. Νομίζω είναι κάτι το οποίο κάνουμε στην πράξη. Αυτό λοιπόν το οποίο έδειξε στα δύο χρόνια είναι ότι υπήρξε σημαντικότερη βελτίωση των συμπτωμάτων στο σκέλος του σταθερού συνδυασμού, και το σημαντικότερο είναι ότι, ίσως να είναι και ένα, ξέρετε, τρίκ της μελέτης, επειδή είχε ήπια συμπτωματολογία ή μέτρη συμπτωματολογία, αυτοί λοιπόν που βελτιωθήκανε με το σταθερό πέσανε στην ήπια. Οι άλλοι στο σκέλος της ταμψουλοζίνης βελτιωθήκαν όχι τόσο όσο, αλλά παρέμειναν πάλι στην μέτρια συμπτωματολογία. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι αλλάξαν και κατηγορία αυτοί που ήταν στο σταθερό συνδυασμό. Αυτό ήταν ένα όφελος, αλλά μάλλον οφείλεται στην επιλογή των ασθενών. Όσον αφορά δε την πρόοδο νόσου, σαφώς το ξέρουμε πάλι από την MTOPS, το ξέρουμε πάλι από την COBAT, οι ασθενείς οι οποίοι παίρνουν τον συνδυασμό α μπλόκες, καθώς επίσης και τις 5 α αναγωγάσεις, σαφώς έχουν μικρότερη πιθανότητα να προοδεύσουν σε σχέση με αυτό τα οποία είπαμε. Οι α μπλόκες τι κάνουν, έχουν κάποια επίδραση στην πρόοδο της νόσου? Έχουν, μόνο στην επιδείνωση των συμπτωμάτων. Εκεί πράγματι τα συμπτώματα δεν επιδεινώνονται, όχι σε όλους τους ασθενείς, φάρμακα δεν κάνουν 100% στην πληθώρα των ασθενών. Όμως, η επίδραση την οποία έχουν οι α-μπλόκερς στην επίσχεση ή στην ανάγκη του χειρουργείου είναι ακριβώς αυτή την οποία έχει το πλασίμπο. Άρα ουσιαστικά δεν έχει κανένα όφελος η μονοθεραπεία με α-μπλόκερς όσον αφορά είτε την επίσχεση είτε την ανάγκη για χειρουργείο. Ωραία. Θα σας πω τι έκανα, ή μάλλον για να είμαι ειλικρινής, τι παρέλαβα, και μετά αρχίζω και ακόμα πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, ωραία, δώσατε αλφα-μπλόκερ σκέτο ή αλφα-μπλόκερ με αντιχοληρικά. Οφείλω να πω ότι σύμφωνα και με το ένδειξη την οποία έχει πάρει το φάρμακο, γενικώς δεν δίνουμε, ξεκινούμε με αλφα-μπλόκερ και αντιχοληρικά. Αυτό πρέπει να το πούμε από την αρχή. Ας ήταν όλοι μας, το κάνουμε λίγο ως πολύ, αν θεωρούμε ότι έχουμε τον κατάλληλο ασθενή μπροστά μας, έτσι. Αλλά οφείλω να το πω και για να καταγραφεί. Λοιπόν, πότε θα ξαναδείτε τον ασθενή? Αλφα-μπλόκερ, παιδί. Αν έχει πρόβλημα, 15 μέρες. 4-6 εβδομάδες, 6 μήνες, τι κάνετε? Στην καθημερινή πράξη. 4-6 εβδομάδες. Άλλος νωρίτερα, αργότερα. 15 μέρες. Γιατί τότε σταθεροποιείται, αν τυχόν θα έχουμε τη βελτίωση των συμπτωμάτων και μπορούμε να έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό. Είμαστε λίγο, δίνουμε και λίγο χρόνο παραπάνω. Νομίζω ότι και ο σκοπός τον οποίο κάνουμε την επανεξέταση είναι διπλός. Δεν είναι μόνο η αποτελεσματικότητα, που είναι βασικό, έτσι, φυσικά θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικότητα, αλλά να αξιολογήσουμε δηλαδή κατά πόσο βελτιώθηκαν. Άρα νομίζω 15 μέρες είναι ένα. Συμφωνώ ότι οι αλφα-μπλόκες έχουν ταχεία δράση. Καμία αντίρρηση, γρήγορα θα δράσουν. Τους δίνουμε όμως 4-6 εβδομάδες για να πάρουμε το μέγιστο που μπορούμε να δούμε. Έχει όμως σκοπό να δούμε και τις ανεπιθύμητες ενέργειες, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλες οι θεραπείες, είτε φαρμακευτικές είτε χειρουργικές, έχουν και ανεπιθύμητες ενέργειες. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το τι παίρνει ο ασθενής μας, έτσι, δίνουμε 4-6 εβδομάδες όταν υπάρχουν οι α-μπλόκες μέσα, μονοθεραπεία ή συνδυασμός, και όταν έχουμε αναστολές 5 α-αναγωγάσεις σε μονοθεραπεία, ανάλογα με το είδος, είναι οι 3-6 μήνες, αν είναι δουδαστερίδη ή φιναστερίδη. Ωραία. Λοιπόν, του είπαμε λοιπόν, έλα σε ένα μήνα. Στην πραγματικότητα ήρθε 3 μήνες μετά, κλασικός ασθενής, έχοντας πάρει αλφουζοσύνη, και ο οποίος, εντάξει, είχε βελτίωση. Είχε μια σχετική βελτίωση όσον αφορά στην ευκολία στην ούρηση, αλλά παραπονιέται ακόμα και για τη συχνουρία με την επιτακτικότητα και τη νυχτουρία. Ξανακάναμε το IPSS για να έχουμε μια αριθμητική αποτύπωση και για να διευκολύνουμε την κουβέντα. Το 19 πήγε στο 14, ήταν 10 και 9, είναι 7 και 7. Η ποιότητα βελτιώθηκε, εντάξει, από το 4 πήγε στο 3. Η ουρομετρία που κάναμε, σαφώς θα κάνουμε ουρομετρία και πάλι να δούμε, έπαιρνε αλφα μπλόκερ και νομίζω ότι είναι στοιχεία τα οποία ξέρουμε πόσο περίπου βελτιώνουν οι αλφα μπλόκερ στη ροή. Και είδαμε πράγματι ότι πήγε στο 12,2, η ούρη σε 280 και το υπόλοιπο του από 85-80 είναι 70 αυτή τη φορά. Αλλά δεν είναι ευχαριστημένος, έτσι. Τι θα κάνετε?
Τώρα τι θα κάνουμε, θα αλλάξουμε τον αλφα blogger, θα προσθέσουμε τον αναστολέα της 5 αλφαναγωγάσης αφού έχουμε ένα μεγάλο προστάτη ή θα προσθέσουμε αντικολυνικό ή θα πάμε τώρα στη διορυθρική. Τώρα μοιάζει πάρα πολύ με τον ασθενή που είπε ο Θόδωρος. Τώρα νομίζω ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε τη διορυθρική. Να ρωτήσω κάτι, δεν είναι ευχαριστημένος από τι? Δεν είναι ευχαριστημένος διότι κατά μη φαίνεται ότι η ποιότητα ζωής 4-3. Δεν είναι ευχαριστημένος γιατί ξυπνάει και ότι έχει ακόμα συχνουρία. Εντάξει, εγώ λίγο καλύτερα, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος. Άρα με την διορυθρική που λέμε σαν όψιον, δεν θα βελτιωθεί αυτή η κατάσταση? Γιατί όχι. Σαν ποστό θα βελτιωθεί. Η απόφραξη, όχι τα και συμπτώματα. Σε βάθος χρόνου. Σε βάθος, ναι. Θα βελτιωθούν σε ένα μεγάλο ποσοστό. Θα πούμε και ας τα πάρουμε μία-μία. Ποιοι θα αλλάξουν αλφα μπλόκερ, για να το διευκολύνουμε λίγο καλύτερα. Αλφα μπλόκερ, ποιοι θα αλλάξουν? Φιλοδοσύνη. Πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα η... Μας ενδιαφέρει η νύχτα περισσότερο. Μας ενδιαφέρει να βελτιώσουμε, να έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα. Ψηλοδοσύνη έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα την νύχτα. Στη νυχτουριά. Ναι. Σε μελέτες face to face, με head to head με τα ψηλοδοσύνη ή αλφουζοσύνη. Ξέρετε, τα μεγάλα προβλήματα αυτών των μελετών, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, αυτό κάνουμε στο σχολείο άλλωστε, είναι ότι πρέπει να διαβαστούν πολύ προσεκτικά. Πάρα πολλές από τις μελέτες αυτές χρησιμοποιούν την 7η ερώτηση, έτσι, από το ερωτηματολόγιο του IPSS και είδαμε ξαφνικά να δημοσιεύονται, έτσι, στο World Journal of Urology, ήταν ένα ειδικό τεύχος, ότι σχεδόν όλα βελτιώναν στατιστικά. Κλινικά σημαντική βελτίωση όμως όσον αφορά την νυχτουρία, δεν έχουμε σημαντική. Κάποιοι ασθενείς σίγουρα θα ωφεληθούν, κάποιοι ασθενείς δεν θα ωφεληθούν. Είναι γεγονός ότι η ψηλοδοσύνη έχει παρουσιάσει κάποιες μελέτες που δείχνουν μια μεγαλύτερη βελτίωση της νυχτουρίας εμέσως. Είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία όμως η ομάδα των ασθενών στις οποίες έγιναν αυτές οι μελέτες. Αλλά να το γενικεύσουμε στον πληθυσμό, με βάση τις μελέτες αυτές, θα ήμουν αρκετά επιφυλακτικός. Σαν γενική ιδέα. Η αποτελεσματικότητα των αλφα μπλόκερ είναι παρόμοια. Προσέξτε, η λέξη παρόμοια δεν σημαίνει και ίδια, έτσι. Αλλά εκεί που διαφέρουν είναι κυρίως τα ποσοστά των ανεπιθύμητων ενεργειών. Οπότε μπορείς να παίξεις λίγο όσον αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται για την εξπερμάτιση με τη ψηλοδοσύνη, τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα λογικά, τον πας στην αλφουζοσύνη. Κάποιος ο οποίος έχει πρόβλημα με την ορθοστατική υπότοση, πας στη ψηλοδοσύνη, γιατί το υποτίθεται ότι είναι ιδιαίτερα εκλεκτική, επομένως προστατεύει καλύτερα το καρδιαγγειακό σύστημα. Άρα, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, εγώ δεν θα απομακρυνόμουν από την επιλογή 1. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θα την υποστήριζε. Ωραία. Τώρα, ας πάμε τώρα σε ένα συνδυασμό με 5 αλφαναγωγάσεις. Μήπως τώρα με την κουβέντα που κάναμε για την πρόοδο της νόσου και νομίζω ότι είναι και μια πρακτική την οποία κάνουμε, ξεκινάμε με αλφα μπλόκερ και μετά αν χρειαστεί στην πορεία προσθέτουμε, θα έβαζε κάποιος τώρα? Όχι, κανείς? Ναι, εγώ θα βάλω να. Μήπως παρασύρω κανένα στον κρεμό. Κι άλλος. Δύο. Ποιος λόγος να μην βάλετε? Έχετε ένα μεγάλο προστάτη με ένα ασθενή. Γιατί λοιπόν να μην θεωρήσουμε ότι θα ωφεληθεί μαζεύοντας λίγο τον προστάτη? Σας θυμίζω ότι η μελέτη COBAT, εδώ θα πάω, το 2010. Κοιτάξτε, δηλαδή είναι χαρακτηριστική η καμπύλη. Έτσι, βλέπετε ποιο είναι το συνδυασμό, είναι το ροζέ. Βλέπετε λοιπόν ότι η βελτίωση του IPSS είναι σημαντική, έτσι, σε σχέση με κάθε μία μονοθεραπεία και όσο περνάει ο χρόνος αυξάνει το εύρος της βελτίωσης. Και αυτό δεν είναι το συνολικό IPSS, είναι τα συμπτώματα ούρησης, αλλά πάτε και στα συμπτώματα αποθήκευσης, ακολουθεί ακριβώς το ίδιο πρότυπο. Άρα δηλαδή ο σταθερός συνδυασμός βελτιώνει και τα συμπτώματα ούρησης σε σχέση με κάθε μία, και τα συμπτώματα αποθήκευσης σε σχέση με κάθε μία μονοθεραπεία, αλλά τα βλέπετε περίπου στο 12ο μήνα σε σχέση με την ταμψουλοζίνη, έτσι και στον 3ο μήνα σε σχέση με την τουδαστερίδη. Την νυχτουρία την βελτιώσουμε? Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω και εγώ αυτό το περιστατικό. Ειλικρινά δεν ξέρω τι θα το κάνω και να σου πω την αλήθεια, θα ήμουν ευτυχής αν το είχα ξεκινήσει από την αρχή σταθερό συνδυασμό. Και θα ήξερα τώρα ότι ξέρεις κάτι γίνεται εδώ που δεν με ικανοποιεί. Επίσης δεν ξέρω αν θα προσθέτοντας τώρα αναστολή της 5 αλφαναγωγάσης, πότε θα δούμε αυτή τη βελτίωση. Σε 3 μήνες, σε 6 μήνες θα περιμένει ο ασθενής μας αυτός να δει τη βελτίωση? Δεν ξέρω, γι' αυτό ζητάω βοήθεια εδώ πέρα. Για αυτό το λόγο που προαναφέρατε δεν θα έδινα, γιατί θα θεωρούσα ότι ακόμη 3 μήνες με αβέβαιο αποτέλεσμα
θα είχα πρόβλημα μετά απέναντι στον άρρωστο. Θα το εξηγείς. Δεν υπάρχει. Και ποια θεραπεία θα έδινε βέβαιο αποτέλεσμα? Θεωρώ ότι τα αντιχολινεργικά θα με βοηθούσαν περισσότερα. Ναι, αλλά προηγουμένως, καταρχήν, με βάση την εικόνα αυτή του ασθενούς, θα αναθεωρούσε κανείς την αρχή του προσέγγιση και να πει, ας πούμε, ο Οδυσσέας που είπε διορυθρική προσαδεκτομή τότε, φαντάζομαι τώρα που μακρύνεται, έτσι. Αλλά θα αναθεωρούσε κανείς την άλλη και να δει ένα σταθερό συνδυασμό από την αρχή. Κανείς. Μιλάμε για το 5 αλφαναγκάσι. 80 γραμμάρια, 50 γραμμάρια, 80 ml πόλυμα, 19 IPSS. 1,9 PSA. Δεν θα έβαζα ούτε στην αρχή ούτε και τώρα 5 αλφαναγκάσι. Ο ασθενής έχει ανάγκη τώρα για τα συμπτώματά του να το βελτιώσει. Ωραία. Η 5 αλφαναγκάσι θα πάει πιο αργά. Πότε θα δίνετε, σε ποιον ασθενή θα δίνετε σταθερό συνδυασμό? Ή έστω και ελεύθερο συνδυασμό. Αλφα μπλόκερ με 5 αλφαναγκάσι. Σε ποιον ασθενή, από την αρχή. Σε ποιον. Πότε δεν δει κανένα. Πάει 5 αλφαναγκάσι, πέθανε. Σε ποιο δίνεται. Οδυσσέα. Σε αυτό θα δικαιολογήσει, φαντάζομαι. Βεβαίω. Ναι, έχετε δίκιο. Και πάλι θα μιλήσω το χειρουργείο. Θα έδινα σε έναν ασθενή ο οποίο είχε βαρύτερη συμπτωματολογία 25. Και θα ήταν σίγουρα προ το χειρουργείο, αλλά σε 6 μήνες. Θα το προτιμούσα να έχει πάρει. Κάποιο άλλο. Συγγνώμη λίγο. Οδυσσέα, θα το χειρουργούσε εσύ αυτόν? Αυτόν που συζητάμε. Ναι, το συγκεκριμένο σε αυτή τη φάση. Θα το έθετα στο ότι το χειρουργείο θα είναι το οριστικό συμπέρασμα ή αν δεν θα επιτύχει συνδυασμός με φαρμάκων. Καλά, χωρίς να μπορεί να του πεις ότι θα γίνει καλύτερα, μπορεί να του προτείνεις χειρουργείο? Θα περιμένω ή αν θα βελτιωθεί, για να εισπράττω το ότι δεν θέλω έναν ασθενή ο οποίος δυσαρεστείται παρά τις θεραπείες. Ξαφνικά και η καλώδηση υπερπλασία αρχίζει να φαίνεται αρκετά πολύπλοκη. Σε ποιον ασθενή θα δίνατε αλφα μπλόκερ αν στο λέτε 5 αλφαναγκάσεις? Δίνετε σε κανέναν? Ναι, τώρα σε ποιον? Πόσοι δίνουν το συνδυασμό, για να δούμε στη θέση. Καθίστε, παιδιά. Κάτι συμβαίνει εδώ, έτσι. Λοιπόν, σε ποιον θα δίνατε? Ναι. Σε αρρώστους που έχουν κυρίως severe symptoms περισσότερο. Δηλαδή, το κατευθείαν, η άμεση. Το 19 να ήταν 20. Εάν ήταν μεγαλύτερο το IPSS, ναι. Και να μην έχουν καθόλου περισσότερο ερεθιστικά συμπτώματα. Δυστυχώς οι άρρωστοι... Δεν μου βγαίνει. Τέσσερις... Ναι, εντάξει. Γιατί τέσσερις ερωτήσεις, 4, 5, 20, μένουν άλλες 3 ερωτήσεις που είναι για τα συμπτώματα πλήρωσης. Το τάλο 15 δεν μπορεί να μην έχει καθόλου συμπτώματα πλήρωσης. Το θέμα είναι για ποιο παραπονιέται κυρίως ο άρρωστος. Εδώ πέρα παραπονιέται και στον ενοχλούν σε όταν ήρθε, παραπονόταν λίγο για όλα. Για όλα. Τώρα όμως τον ενοχλούν αυτά που του μείναν. Τα ερεθιστικά, αυτά που του έχουν μείνει. Ναι, συμφωνώ, δεν είναι κοντινό. Άρα θα κοιτάξει να του βελτιώσει πρώτα τα ερεθιστικά. Αυτό λέω. Θα αναθεωρούσε κανείς την αρχική του άποψη να ξεκίνησε με σταθερό συνδυασμό? Όχι. Εντάξει. Ναι, βέβαια, γιατί θα είχα βγάλει ένα ερώτημα από το μυαλό μου τώρα. Θα το είχα βγάλει. Βέβαια, υπάρχει πάλι εδώ ένα τρίκ. Άμα ερχόταν λοιπόν στο μήνα και δεν ήταν ευχαριστημένος, τι θα του έλεγα? Περίμενε, γιατί δεν περιμένω ακόμα τη δράση του σταθερού συνδυασμού στο μήνα που ήρθες. Έτσι θα τον περιμένω μετά από 3 μήνες, 6 μήνες να δω τη βελτίωση. Γιατί ξέρουμε τι βελτίωση θα είχε στα ερεθιστικά με το συνδυασμό? Θα είχε σίγουρα καλύτερη βελτίωση? Σίγουρο δεν υπάρχει. Τίποτα. Αλλά υπάρχει αυτή. Να, βελτίωση υπάρχει. Ερεθιστικά, σταθερό συνδυασμό σε σχέση με τις μονοθεραπείες. Όχι με το πλασίμπο, με τα αμψουλοζίνη και. Θα είχε. Θα του φτάνε? Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω. Σήμερα είπαμε να πούμε ένα περιστατικό που να είναι λίγο μπερδεμένο, με την έννοια κυρίως αυτό που αντιμετωπίζουμε και τελικά δεν έχουμε ευχαριστημένο ασθενή. Αν έχουμε ένα ευχαριστημένο ασθενή, πάρ' το, γίνεται καλά, θα ήταν καλό για όλους. Αλλά έχουμε και κάποιους που δεν είναι ευχαριστημένοι και πιθανώς να πάνε σε έναν άλλον ουρολόγο. Σας λέω, εμένα μου ήρθε εδώ. Όταν είχε πάρει την αλφουζοσύνη 3 μήνες και μου λέει: εγώ έχω τώρα ερεθιστικά. Τι κάνω? Μας απαγορεύει κανένας να βάλουμε και το συνδυασμό και αντιχολινεργικό σε αυτή τη φάση και να τα πιάσουμε όλα? Όχι. Μελέτες δεν υπάρχουν. Απλώς θα ήμουν πραγματικά και εγώ ευτυχής να ξεκινήσουμε με το σταθερό συνδυασμό, για να είμαι ειλικρινής. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά δεν βλέπω τον λόγο να το σκεφτόμαστε τώρα, δεν το βάλαμε και να πάμε πάλι βήμα-βήμα. Να σας πω τι θα έλεγα. Βέβαια θα πω και τι έκανα στο τέλος. Να πω μετά, για να μην πω τι έκανα και θα απαντήσω στο ερώτημα. Να μην το πω τώρα για να το προχωρήσουμε λίγο, για να είναι... Και συμφωνώ με αυτό δηλαδή, έτσι, σε εν μέρη. Λοιπόν, το επόμενο είναι ποιος θα έκανε χειρουργείο.
χειρουργείο, είναι σε ασθενείς, κοιτάξτε πάνω. Αυτό που είπε και ο Θόδωρος. Καλά, οι απόλυτες ενδείξεις δεν τίθεται θέμα. Ασθενείς οι οποίοι πήραν θεραπεία και δεν ανταποκρίθηκαν ή δεν θέλουν φαρμακευτική θεραπεία. Ελάχιστη, αλλά τους βάλαμε και αυτούς. Έτσι. Λοιπόν, αυτός που δεν ανταποκρίθηκε φαρμακευτική θεραπεία, θα του κάνατε μία, αυτό που λέμε, καλή διουρηθρική. Κάλος προστάσεις, 50 γραμμάρια, υπόλοιμα 80, 65 χρονών, αρτηριακή υπέρταση και καπνιστή. Σιγά. Ο μέσος ασθενής μας. Του κάνατε. Κανένας. Προηγούμενος το χειρουργήσαμε χωρίς να του κάνουμε θεραπεία. Τώρα κανένας. Τι έγινε, παιδιά. Είναι ένα πρόβλημα. Εγώ το ξέρω ότι αυτός ο ασθενής δεν είναι εύκολος και στο τέλος είμαι σίγουρος ότι δεν θα έμεινε ευχαριστημένος από μένα. Δεν τον ξανάδα. Άρα δεν έμεινε ευχαριστημένος. Κάπου αλλού μπορεί να έρθει σε εσάς. Το θέμα είναι να ρωτήσουμε τον ασθενή. Ναι. Τι θέλει ο ίδιος. Δηλαδή, πόσο σύντομα θέλει να απαλλαχθεί. Πόσο σύντομα θέλει να απαλλαχθεί από τα συμπτώματα. Δεν τον πειράζει να περιμένει. Και όχι μόνο στο συγκεκριμένο. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι οι ασθενείς μπορούν να είναι διατεθειμένοι να περιμένουν και 3 μήνες και 6 μήνες αν μπορούν να απαλλαγούν από τα συμπτώματα και αποφύγουν κάτι επεμβατικό. Αυτό είναι στην ανθρώπινη φύση. Μπορεί να περιμένει. Τότε το δίνεις στο συνδυασμό. Ποιο συνδυασμό? Πενταλφαναγωγάς ή το αντιχρονικό? Πενταλφαναγωγάς. Ωραία, και περιμένουμε. Και περιμένεις. Εντάξει. Σταύρο, συγγνώμη, το συνδυασμό με το αντιχολινεργικό, γιατί μας τον... Τον έχω πιο πίσω. Τα βάζουμε τη σειρά από εμφάνισης. Γι' αυτό. Ναι. Γιατί κάποιοι δώσανε αντιχρονικό ήδη, το έχουν ξεκαθαρίσει, έτσι. Και θα σου πω και τι έγινε. Λοιπόν, χειρουργείο κανείς. Αν το κάνω αλλιώς την ερώτηση. Αν ήταν να κάνετε χειρουργείο, θα κάνετε κάποιο έλεγχο πριν διαφορετικό? Θα κάνετε ουροδυναμικό? Αν ήταν, αποφασίσατε να κάνετε χειρουργείο στο συγκεκριμένο ασθενή, θα κάνετε ουροδυναμικό? Καθόλου. Δεν κάνετε, το σκέφτεται ουροδυναμικό? Τι θα λέγατε στον ασθενή αν ήταν να το κάνετε χειρουργείο? Γιατρέ μου, να κάνω χειρουργείο. Να κάνω. Τι να περιμένω από το χειρουργείο? Ότι μπορεί να βελτιωνόντουσαν τα αποφρακτικά του συμπτώματα, αλλά τα ερεθιστικά μπορεί να παραμένανε τουλάχιστον 3 μήνες μετά την επέμβαση και να χρειαζόταν να πάρει θεραπεία για τα ερεθιστικά συμπτώματα μετέπειτα. Τι ποσοστό έχω να παραμείνω? Ένα 30% περίπου. Περίπου. Και με βάση με εμένα, πώς με βλέπεις, έτσι πως είμαι και δεν, είμαι και δεν έχω και πάρα πολλά κιλά ή δεν ξέρω τι, που είμαι 65 ετών, μπορείς να μου πεις αν αυτό το ποσοστό είναι υψηλότερο ή λιγότερο? Θέλω πληροφορίες να πω. Γιατί άμα είναι να μου παραμείνουν, γιατί να κάνω χειρουργείο? Μια χαρά είμαι και με το αλφα μπλόκερ. Και βλέπουμε. Λοιπόν, για να δούμε τα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο review και κακώς που δεν έστειλα το PDF για να είμαι ειλικρινής. Έτσι. Λοιπόν, στο οποίο τι λέει, ότι πράγματα συμπτώματα αποθήκευση μετά από διουρηθρική παραμένουν σε ένα ποσοστό 20%. Και εδώ όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο πληθυσμός στον οποίο γίνανε οι μελέτες. Δηλαδή, πόσο έντονα συμπτώματα αποθήκευσης είχαν αυτοί πριν χειρουργηθούν. Και προσπαθήσανε διάφορες μελέτες, δεν είναι, αυτό είναι ένα review, έτσι, οι μελέτες είναι εδώ. Προσπαθήσανε να βρουν και κάποιους παράγοντες ώστε να πληροφορήσουν τον ασθενή με μεγαλύτερη ακρίβεια ποια είναι η πιθανότητα να παραμείνουν τα συμπτώματα αυτά και να χρειαστούν θεραπεία. Και έτσι λοιπόν, όταν είναι μεγαλύτερης ηλικίας, όταν έχει μικρή χωρητικότητα της κύστεως και όταν έχει μεγάλο εύρος συσπάσεων, αν κάνει ουροδυναμικό, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνω το ουροδυναμικό, όχι για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, όσο περισσότερο για να πληροφορήσετε τον ασθενή για την πιθανότητα να παραμείνουν τα συμπτώματα. Δεν θα αλλάξει δηλαδή το να πάτε στο χειρουργείο, αλλά μπορείτε να τον πληροφορήσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια αν αυτός ο ασθενής θα ταλαιπωρηθεί μετά με τα συμπτώματα αποθήκευσης. Εκεί λοιπόν, αν έχει όλες αυτές τις παραμέτρους σε μία μελέτη, το 83% θα παραμείνουν. Συμφωνώ απόλυτα, το ποσοστό είναι 20 με 30% περίπου να παραμείνουν. Άλλες παράμετροι είναι πόσο βαριά ήταν τα συμπτώματα αποθήκευσης στην αρχή πριν το χειρουργείο και ο τύπος των συσπάσεων. Δηλαδή, αν είναι συνεχής, αν είναι επαναλαμβανόμενες ή μία τώρα. Στα 160 ml, παραδείγματος χάρη, και μία στο τέλος. Αν έχει λίγες συσπάσεις, τότε η πιθανότητα να παραμείνουν είναι πολύ μικρή. Έτσι. Άρα λοιπόν μπορούμε να πάρουμε κάποιες πληροφορίες. Και αυτό μπορούμε να ενημερώσουμε τον ασθενή. Καλά, η επιλογή θεραπείας εξαρτάται από τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε, τις φαρμακευτικές. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί ρώτησαν πολλοί τι κάνουμε τα ερεθιστικά και αν το κρύβω, λέει ο Γιάννης. Όχι. Εδώ ουσιαστικά έχουμε ένα ασθενή, στον οποίο είχαμε παραμένοντα συμπτώματα αποθήκευσης. Έτσι. Βέβαια, εδώ είναι σαν ασθενή που έχει μάλλον κάτω από 40 κυβικά. Δεν υπάρχει ένα κενό εδώ πέρα στα μονοπάτια που μπορεί κανείς να ακολουθήσει. Άρα, ειλικρινά, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση.
Άρα, σε ένα ασθενή ο οποίος έχει παραμένοντα συμπτώματα, και για να έρθω να απαντήσω τι θα έκανα εδώ, αν μας απαγορεύει κανείς να δώσουμε και σταθερό συνδυασμό και αντιχολινεργικά, θα έκανα το εξής. Και αυτό έκανα, αλλά και πάλι αφήνω ερωτηματικό γιατί πλησιάζουμε και προς το τέλος, είναι ότι ξεκινάμε το αντιχολινεργικό που θα έχει άμεση δράση. Έτσι, την αρρωστία της πεδελφανογάς τον περιμένεις 3-6 μήνες. Άρα βλέπω αν βελτιώθηκε προσθέτως το αντιμουσκαρινικό. Έτσι. Άρα λοιπόν, αν είναι ικανοποιημένος, δεν θα του προσθέσω τον αρρωστία της πεδελφανογάς ή θα ξανασυζητήσω το ενδεχόμενο της πρόοδου νόσου που προφανώς δεν το είχα συζητήσει στην αρχή για να δω αν θα το προσθέσω. Φοβάμαι ότι αν δώσω αντιμουσκαρινικό, τουλάχιστον αυτό είναι στη λογική μου, χωρίς να υπάρχουν μελέτες και οφείλω να το πω. Και δεν ανταποκριθεί το να προσθέσω μετά τον αστολέ τη 5α αναγωγάση, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω, αν θα βελτιωθεί αυτό ο ασθενή. Αυτό λοιπόν το οποίο λένε όλε οι μελέτε είναι ότι και η καθημέρα πράξη, αφού έχει παραμένοντα συμπτώματα αποθήκευση, δίνουμε ένα αντιχολινεργικό, με βέβαια μια αίρεση να προσέξουμε πάρα πολύ το υπόλοιμα. Και το υπόλοιμα εδώ έχει τεκμηριωθεί στα 150 κυβικά εκατοστά. Έτσι. Και εδώ θέλω τη γνώμη σας για αυτόν τον ασθενή, ο οποίος έχει 85 κυβικά εκατοστά υπόλοιμα, το οποίο πήγε στα 70 και ένα μέγεθος προστάτη 50. Φοβάστε? Όχι. Άρα αυτό είναι μια εξέλιξη από την παλιά εποχή που δεν δίναμε ούτε μπουσκοπάν στους κολικούς για να μην κάνουν επίσκεψη το βράδυ. Ωραία. Και πράγματι οι μελέτες δείξαν μικρή αύξηση του υπολείμματος, αλλά και πάλι κοιτάξτε να δείτε για να είμαστε ειλικρινείς. Ο μέσος όρος του υπολείμματος στις μελέτες αυτές ήταν κάτω από 80, ο μέσος όρος. Ήταν γύρω στις 40 με 50 κυβικά εκατοστά. Βέβαια, υπήρχαν ασθενείς που είχαν υπόλοιμα. Έτσι. Και αν δείτε γιατί βάλαμε τα 150 κυβικά σαν όριο για να δώσει τα αντιχολινεργικά, γιατί ακριβώς όλες αυτές οι μελέτες αυτό δείχναν. Ότι είχαν ασθενείς οι οποίοι μπαίναν στη μελέτη αν είχαν υπόλοιμα ούρων κάτω από 150 ή κάτω από 200 κυβικά εκατοστά. Άρα ένα σχετικό όριο ασφαλείας είναι τα 150 κυβικά εκατοστά, αλλά με την αίρεση ότι πρέπει όταν έχει το ασθενής να βλέπουμε το υπόλοιμά του πώς εξελίσσεται. Ποιο είναι το δικό σας προσωπικό όριο για να δώσετε αντιχολινεργικό σε έναν ασθενή όσον αφορά το υπόλοιπα? Εντάξει, τα guidelines λένε 150. Τι κάνετε στην καθημερινή, πότε νιώθετε ασφαλείς? Με 150 δίνετε? Ποιος δίνει? Ένας. 100. Κάτω από 100. Οι υπόλοιποι. Άρα επειδή το όριο είναι περίπου η μισή 100 και κάτω. Εντάξει. Όσον αφορά ουροδυναμικές παραμέτρους, οι μελέτες δείχνουν ότι πραγματικά δεν επηρεάζονται και αντικειμενικά οι ουροδυναμικές παράμετροι και φτάνουμε βέβαια και στο θέμα της επίσκεσης. Άλλο ένα σημαντικό θέμα. Κινδυνεύουν οι ασθενείς με επίσκεση όταν παίρνουν το αντιχολινικό? Η πιθανότητα είναι εξαιρετικά μικρή. Έτσι. Όμως εδώ έχουμε έναν ασθενή, ο οποίος είναι σε ομάδα υψηλού κινδύνου για πρόοδο της νόσου, όπου πρόοδο της νόσου είναι και η επίσκεση. Αισθάνεστε ασφαλείς να δώσετε το αντιχολινικό? Είναι κανένας που δεν αισθάνεται ασφαλής στο συγκεκριμένο ασθενή? Ωραία, εγώ το έδωσα, αλλά αν δείτε και την ανάλυση στον ένα χρόνο από τις παραμέτρους εκείνους οι οποίοι κατατάσσουν ασθενείς σε μεγαλύτερο κίνδυνο, έστω και αυτόν τον πολύ μικρό κίνδυνο να κάνει επίσκεση, βλέπετε ότι είναι και το μέγεθος του προστάτη, έτσι, και το PSA, δεν νομίζω ότι έχει, αλλά ακόμα και βλέπετε και ποια είναι το bladder volume efficacy, έτσι, δηλαδή να είναι ποιο είναι το ποσοστό της κύστος στο οποίο αδειάζει. Αυτές είναι οι παράμετροι. Το ποσοστό όμως σε κάθε... Παρακαλώ. Τις παραμέτρους δεν είδα και πριν τις προοδοσμός, δεν είδα. Είδα στο μικρόφωνο, δεν ακούμε. Το σχήμα του προστάτη δεν είδα, δεν ισχύει πια αυτό, το αν έχει μέσο λοβό. Θυμάμαι ότι είχαμε ένα εξαιρετικό debate με τον Βαγγέλη το Λιάτσικο σχετικά με το μέσο λοβό σε ένα από τα προηγούμενα σχολεία. Κοιτάξτε να δείτε, το σχήμα του προστάτη εδώ ήταν κυκλικό, δεν είχε μέσο λοβό. Έτσι, ένα ήταν αυτό. Εδώ δεν είχε μέσο λοβό, όχι. Ίσως ήταν η εικόνα, κοιτάξτε να δείτε, ένα από τα debate και ξεκάθαρα, πόσο πρέπει να έχει εκεί στη μέσα για να δούμε αν έχει την προβολή της γωνίας. Ακόμα και αυτό δεν έχει συγκριθεί. Δηλαδή είναι 200 κυβικά εκατοστά να είναι μέσα εκεί. Να έχει 400 ή να έχει 50 και να δούμε κάτι να προβάλλει. Καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ένα κλασικό μέσο λοβό, έτσι. Με συγχωρείτε, αλλά εδώ μάλλον θα πηγαίναμε για τη διορθωτική προστατεχνία, από ό,τι κατάλαβα ή όχι. Δεν ξέρω. Δεν έχει μπει η κριτήρια, γιατί ακριβώς δεν έχουμε μελέτες που να το υποστηρίζουν. Είναι μια κλινική παρατήρηση, στην οποία σαφώς επηρεάζει την απόφασή μας και τη λέμε στον ασθενή. Έτσι. Θυμάμαι μέσα στο debate αυτό, όσον αφορά το πόσο εύκολο είναι, μάλλον το είχατε θεωρήσει οριακά ότι ήταν εύκολο, έχει κερδίσει ο Βαγγέλης, όσον αφορά το αν έχει συμβαδίζει με την απόφραξη, ήταν ξεκάθαρη η νίκη του Βαγγέλη, και στο αν μπορούμε να δώσουμε φαρμακευτική θεραπεία παρόλο που έχει μεσολοβό, είχατε πει ναι. 2-1.
Εντάξει, αυτό είχατε αποτυπώσει. Όχι όλοι βέβαια. Εσείς ήταν ένα άλλο σχολείο, αλλά δεν νομίζω ότι διαφέρουν τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρα και αυτή, αν θέλετε, είναι και η ομορφιά της ιατρικής. Έτσι. Γιατί αλλιώς μετά τα βάζαμε σε ένα υπολογιστή και θα μας έβαζε τη θεραπεία. Αν και αυτό θα γίνει, έτσι. Δεν... Και σύντομα δηλαδή. Λοιπόν, εδώ δώσαμε στον ασθενή το σταθερό συνδυασμό και βλέπετε ότι υπήρχε βελτίωση των συμπτωμάτων. Έτσι. Θέλω να πω και κάτι τελευταίο, γιατί νομίζω είναι άλλη μια διαφάνεια, γιατί έφτασε και η ώρα. Παρακαλώ. Δεν δώσατε μόνο το σταθερό συνδυασμό, αλλάξατε και τον αλφα blocker. Ναι, είναι γεγονός. Γιατί θα και μπορούσε και να προσθέσω. Ναι. Θα μπορούσε και να προσθέσω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά έδωσα το σταθερό συνδυασμό για το λόγο της, κυρίως της συμμόρφωσης. Δηλαδή, οι ασθενείς πολλές φορές λένε και άλλο φάρμακο. Παρότι δεν υπάρχουν μελέτες προσωπικής για τη συμμόρφωση. Όχι. Να. Για την αποτελεσματικότητα του ενός με τον άλλον αλφα blocker. Δεν υπάρχει. Προσωπική σας εμπειρία. Αν ο σταθερός είναι καλύτερος. Όχι. Εγώ την αλφουζοσύνη θα την άλλαζα. Θα, θα την αλλάζετε. Ναι. Όχι. Αν δεχόταν να πάρει και ένα αντικολινικό, θα το έβαζα αντών. Δεν έχω πρόβλημα. Όπως θα μπορούσα να δώσω και μια 5α να βγάσει αντών. Αν είναι. Συνήθως ο σταθερός συνδυασμός, έτσι, αυτό που εξυπηρετεί πάρα πολύ είναι η συμμόρφωση των ασθενών. Μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μια θεραπεία μια εβδομάδα ή 10 ημερών. Είναι μια θεραπεία που θα είναι μάλλον χρόνια. Και οι ασθενείς μας, αυτό παίρνει μόνο ένα φάρμακο για την αρτηριακή υπέρταση. Παίρνουν και άλλα φάρμακα. Έτσι. Δεν είναι εύκολο να τους προσθέσουμε και άλλα φάρμακα. Είναι ένα επιπλέον όφελος. Επίσης, οι μελέτες που έχουμε, κακά τα ψέματα, είναι μελέτες οι οποίες αφορούν τους σταθερούς συνδυασμούς. Είτε αλφα μπλόκερ με δηλαδή, ταμψουλοζίνη σε ολιφενακίνη, είτε ντουντασταιρίδη με ταμψουλοζίνη. Αυτές είναι οι μελέτες. Αλλά εγώ το προσωπικά το να κάνω αντών, αν το ασθενής το δέχεται, είναι μια απολύτως αποδεκτή λύση. Δεν περιμένω θεαματικά αποτελέσματα. Το πλεονέκτημα βέβαια εδώ, αν θέλετε, ότι είναι, το οποίο και αυτό το συζητάμε, είναι 6 μιλιγκράμμ έναντι των 5. Θα σου πω, μπορούμε να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Πάντως βάλαμε αυτό, ο οποίος είχε μια βελτίωση και τώρα είναι ικανοποιημένος. Αν δείτε, το υπόλοιμα πήγε στο 90 από τα 70 που είχε πέσει με τον αλφα blocker. Ουρεί λίγο καλύτερα, δηλαδή απέβαλε 300. Ανανεώσαμε το ραντεβού για 6 μήνες, αλλά ακόμα δεν λύσαμε το θέμα της προόδου, της νόσου, και νομίζω ότι πρέπει να είναι πολύ καλά πληροφορημένος ότι έχει κίνδυνο να χρειαστεί και κάτι άλλο. Τι άλλο θα είναι? Μπορεί να είναι και το χειρουργείο. Γενικώς πρέπει να το συζητήσουμε μαζί του και να έχουμε αφήσει μια σημαντική παράμετρο απ' έξω και δεν αισθάνομαι ικανοποιημένος με αυτό που του πρότεινα. Αυτός προς το παρόν είναι ικανοποιημένος, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι ικανοποιημένος και στο μέλλον. Ειδικά δεν ξέρω. Και αν έχετε κάποιο σχόλιο, τελευταία διαφάνεια είναι αυτή, παρακαλώ. Έχω το εξής σχόλιο. Είπατε στην πρώτη σας διαφάνεια, έρχεται με μια ροή με ένα Qmax το 9. Μάλιστα. Αν τύχει το ιατρείο και είναι άδειο και ακούσει κανείς τον ασθενή να ουρεί με ένα Qmax 9, είναι λίγο πιο γρήγορα από σταγόνα-σταγόνα. Είναι στην πραγματικότητα μία ούρηση η οποία είναι πολύ κακή. Είναι αυτό... κακή. Πολύ κακή. Αυτό... Γιατί με 11, εντάξει. Κατά τη γνώμη μου, είναι και το πρωταρχικό του πρόβλημα. Ανεξάρτητα αν τον ενοχλεί ή όχι. Αν δεν τον ενοχλεί, βαδίζει προς μία άτονη κύστη. Εάν τον ενοχλεί, σημαίνει ότι τα προεξάρχοντα συμπτώματα είναι στην πραγματικότητα συμπτώματα ούρησης. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα της απόφραξης στο συγκεκριμένο ασθενή. Εάν δεν το καταφέρουμε αυτό, η γνώμη μου επίσης είναι, και αυτή είναι η εκτίμησή μου και θα ήθελα και την άποψή σας σε αυτό, ότι και τα ερεθιστικά συμπτώματα συμβαδίζουν και αυξάνονται όσο παραμένει η απόφραξη. Γιατί για να ουρεί κάποιος με 9 ml μέγιστη ροή το δευτερόλεπτο, σημαίνει ότι οι ενδοκιστικές του πιέσεις είναι πολύ ψηλές. Σημαίνει ότι κάνει σιγά σιγά υπερτροφία του εξωστήρα και αυτό ενδεχομένως επιδεινώνει και τα ερεθιστικά συμπτώματα. Εγώ μπερδεύτηκα. Αναφέρατε και άτονη κύστη και υπερτροφικό αυχένα. Είπα ή. Εάν δεν τον ενοχλεί, επειδή αναφέρθηκε και ο παράγοντας όχληση του ασθενούς, αν τον ενοχλεί στην πραγματικότητα αυτό, αν δεν τον ενοχλεί με 9 ml το δευτερόλεπτο μέγιστη ροή, σημαίνει ότι βαδίζει σε μια άτονη κύστη. Εάν τον ενοχλεί. Ωραία. Να πάρουμε το συγκεκριμένο ασθενή. Καταρχήν, δύο λεπτά λίγο, να κάνουμε κάποια. Το 9 δεν είναι δραματική ούρηση. Συγγνώμη, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μια χαρά με 9. Δηλαδή, αλλιώς δεν θα υπήρχαν λόγος να δίνουμε κανένα φάρμακο. Και το πάει από το 9 στο 11, αυτό 12, κάνουν τα φάρμακα, 12. Και είναι όλοι χαρούμενοι. Άμα ήταν τόσο, οπότε μην αξιολογούμε. Μια πάρα πολύ κακή ούρηση, νομίζω ότι θεωρείται το 5, το 4 και όχι το 9 ή το 10. Πάντως, εντάξει, είναι μια ούρηση η οποία δείχνει ότι υπάρχει απόφραξη. Κάτω από 10 θεωρούμε ότι είναι, γι' αυτό και είναι και οριακό. Έτσι.
Τώρα, αν το νικήσει με ένα υπόλοιπο 80 με αυτή την ούρηση, νομίζω ότι ακόμα δεν είμαστε εκεί, έτσι. Το θέμα αν η απόφραξη επιδεινώνει τα συμπτώματα πλήρωσης, έτσι, τύπου υπερδαστήρια κύστης, υπάρχουν μελέτες και σε ζώα και σε ανθρώπους που το επιβεβαιώνουν. Και γι' αυτό άλλωστε, έτσι, καμία αντίρρηση από αυτού. Και γι' αυτό άλλωστε και κάποιοι, ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών μας, πράγματι θα βελτιωθεί από τη διουρηθική προστατευτομή. Δηλαδή θα υποχωρήσουν και τα συμπτώματα ούρησης. Αυτό που πρέπει νομίζω να περάσει, έτσι, εδώ στο που κάνουμε, είναι να είμαστε υποψιασμένοι πρώτον ότι ένα μεγάλο ποσοστό δεν θα βελτιωθεί, να καταλάβουμε τι θέλει ο ασθενής μας, τι τον ενοχλεί, να του εξαντλήσουμε τις φαρμακευτικές επιλογές τις οποίες έχουμε για να μπορέσουμε πραγματικά μετά να οδηγηθούμε σε άλλες λύσεις. Γιατί αν είπε ότι μετά ξαναρχίζει πάλι τα αντιχολυργικά, ενώ πριν δεν μου τα έδωσε γιατρέ αυτά τα φάρμακα, είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά συγκεκριμένο ασθενή, εγώ δεν είδα και κάποιο χέρι να πει ότι θέλω να κάνω και ένα αεροδυναμικό έλεγχο, να δω τι πιέσει ανεβάζει, παραδείγματος χάρη. Εγώ νομίζω ότι ήταν ένα μάλλον. Παρακαλώ. Η ούρηση ήταν 9 ml. Νομίζω ότι δεν απέχει από τον μέσο ασθενή, ο οποίος έρχεται στο ιατρείο μας για πρώτη φορά. Αυτό είναι το Q-Max που έχουμε. Δεν νομίζω ότι έχονται ασθενείς με 15 ml το δευτερόλεπτο για να παραπονηθούν για θεραπεία. Αυτή είναι η συμπτώματα. Και με τη βοήθεια των αλφα μπλόκερς βελτιώθηκε και πήγε στο 12. Τώρα, αν οι αλφα μπλόκερς βελτιώνουν την απόφραξη αεροδυναμικά, είναι ένα άλλο κεφάλαιο πολύ μεγάλο. Σταύρο, έτσι ένα σχόλιο. Διαφωνεί κανείς ότι αυτός ο άρρωστος κάποια στιγμή στη ζωή του θα χειρουργηθεί για τον προστάτη του? Πιθανότατα. Δεν ξέρω. Γενικά. Διαφωνεί. Ναι. Δηλαδή είναι 65 χρονών. Έχει 50 γραμμάρια προστάτη. Έχει ένα υπόλοιμα το οποίο προοδευτικά αυξάνει. Ναι. Με τα αντιχολυργικά πήγε στο 90. Ναι. Και με την αγωγή έχει ένα υπόλοιμα γύρω στα 100. Άρα, κατά τη γνώμη μου, έτσι, δεν, ούτε ειδικό είμαι, ούτε. Κάποια στιγμή θεωρώ πως αυτός ο άρρωστος θα χειρουργηθεί. Και από εκεί και πέρα, το ερώτημα είναι πότε θα τον χειρουργήσει. Θα τον χειρουργήσει στα 65 του, που έχει μια αρτηριακή υπέρταση, ή θα τον, που είναι καπνιστής, ή θα τον χειρουργήσει στα 70 του, που θα παίρνει και συνδρόμο. Όχι. Εδώ θα διαφωνήσω. Κύριε Αδαμάκη, διαφωνείτε ότι έχετε μεγάλο ρίσκο για μια ζωή μετά ο άρρωστος να τριγυρνάει έξω από γιατρό σε γιατρό και από συγγενή σε συγγενή και να καταργέται τον κύριο Δαμάκη που το χειρούργησε. Καλά, αυτό είναι. Και τώρα συνεχίζει να έχει την επιτακτικότητα και να τρέχει τζάμπα και βερεσέ. Κοιτάξτε, σας είπα από την αρχή ότι εγώ δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτά που μπορούσα να του προσφέρω και βάζω ένα μεγάλο ερωτηματικό για την πρόοδο. Δηλαδή, θα προοδεύσει πιθανώς, πότε, δεν ξέρω, να το χειρουργήσω τώρα που είναι μικρός. Όχι, βέβαια. Ναι. Όχι, γιατί είναι καπνιστής και έχει αρτηριακή υπέρταση και τρώει και λιπαρά. Είναι στη Θεσσαλία και τρώει αρνί. Έτσι, να του κάνω και ένα bypass. Είναι και Μερακλής. Ναι, να του κάνω και ένα bypass. Δεν διαφωνούμε. Δηλαδή, απλά θέλω να πω. Δεν του κάνουμε bypass. Το σχόλιο μου είναι ότι θα πρέπει να σκέφτεται το χειρουργείο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο όχι αυτό. Όχι να κάνει χειρουργείο, ναι, αλλά να ενημερωθεί ότι ναι, εσείς είναι πολύ πιθανό ότι θα χειρουργηθείτε. Μάλλον μπορεί και να μην το γλιτώσετε. Άρα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι το. Γι' αυτό έχω το αίσθημα ότι δεν έμεινε ικανοποιημένο από μένα, αλλά ούτε και εγώ έμεινε ικανοποιημένο. Έχει χειρουργηθεί, είναι σαφές. Ο άρρωστος έχει χειρουργηθεί αυτό. Έχει χειρουργηθεί, έχει πάει. Είναι βέβαιο. Δεν είναι. Σταύρο μου. Οδυσσέα, μη μου πεις ότι ξέρεις ποιος είναι. Σηκώνει το χέρι, δηλαδή. Όχι. Δεν θα μπορούσα να συγχωρώ τόσο πολύ, αλλά ως μαθητής του κύριου Χατζηχρήστου θα ήθελα να φέρω μια αντίρρηση. Μα γι' αυτό είμαστε εδώ. Σχολείο αυτά για αντιρρήσεις. Θα ήθελα να. Και αποβολές. Αναφέρει κάτι το οποίο μπορεί να είναι προφανές. Α, χειροτέρεψα τα συμπτώματα και επειδή χειρουργήθηκε και χειροτέρεψα τα συμπτώματα, ξέρει. Αλλά δεν απαντά κανείς τον άρρωστο ότι δίνοντας την αγωγή, αναβάλλοντας το χειρουργείο, ταλαιπωρώντας την κύστη του, θα φτάσει σε μια ηλικία όπου και το χειρουργείο δεν θα έχει θαυμαστά αποτελέσματα. Κάνουμε λέιζερ, σαφώς, ξεκάθαρα. Κάνουμε Eurolift. Θα κάνουμε stent. Θα έχουμε τόσες επιλογές. Όχι, όχι για τα stent ιδιαίτερα, όχι. Όχι, αλλά θα. Στο άλλο σχολείο θα τα πούμε αυτά και θα έχουν βγει ήδη. Πρέπει να ξέρετε ότι μπορεί να υποφεληθεί. Να υποφεληθεί. Και σε 20 χρόνια να ξανακάνει δεύτερο του έργο. Θα τα πούμε. Κοίτανε, να πούμε κάτι. Πιστεύω ότι ειδικά για το χειρουργείο, επειδή είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Δεν έχουν ακουστεί καθόλου οι αεροδυναμίστες.
Κάνει και εμένα εντύπωση. Ναι, εκείνο, ο Βάιος, ο Βάιος, ο Μικουλέκας, ο Βάιος, ο Παπαδημητρίου, δεν είναι κανένα στην αίθουσα εκεί. Δεν ξέρω. Και ποιούν την ίσα τόση ώρα και έχουν εκνευριστεί. Εγώ να πω την αλήθεια, το Θανάση των οικονόμων που έχουμε στην κλινική που είναι ορδυναμιστής, όταν του λέω ποιες παίζουν τις ενδείξεις και μου λέει κάποιες ενδείξεις, δηλαδή μου λέει ποτέ δεν κάνεις ορδυναμικό εσύ. Δηλαδή πρόσεξε την πραγματικότητα. Νευρολογικούς αρρώστους κλπ. Είπαμε, βάλαμε ορδυναμικό εδώ πριν το χειρουργείο, δεν είδα, κανένας δεν έκανε. Εγώ θέλω να ακούσω το βάδι του Παπαδημητρίου. Εντάξει, νομίζω αυτό το περιστατικό δεν υπήρχε ένδειξη για να κάνει ουροδυναμική, έτσι. Η ουροδυναμική είναι μια εξέταση που έχει συγκεκριμένες ενδείξεις και ειδικά με την προστατεκτομή, αν δούμε τις οδηγίες, είναι ότι μπορεί να εκτελεστεί σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Εδώ δεν ήταν, δεν πλήρωσε καμία ένδειξη αυτό το περιστατικό. Σημείο που δεν μπήκε στο χειρουργείο, νομίζω, συμφωνώ και εγώ. Βάιε, έχουμε και ένα. Ο άλλος Βάιος. Λίγο στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο λίγο. Στο μικρόφωνο. Κόκκινο να είναι, κόκκινο. Ο ασθενής είναι επιδεκτικός, του έχουμε προσφέρει την επιλογή της άρσης της υποκυστικής απόφραξης. Είναι επιδεκτικός, είναι επιλογή του. Διότι αν είναι μία από τις επιλογές του, το προτιμότερο είναι να του κάνουμε ουροδυναμικό έλεγχο και με βάση τον ουροδυναμικό έλεγχο να προβλέψουμε και να του προτείνουμε. Διότι αν ο ασθενής είναι έντονα αποφραγμένος στα 63 του, πρέπει να το χειρουργήσουμε άμεσα. Διότι αν το καθυστερήσουμε, τα αποτελέσματα μετά από 5-10 χρόνια θα είναι χειρότερα. Αν δεν είναι αποφραγμένος, με μεγαλύτερη ασφάλεια θα κάνω δεύτερες γραμμές αγωγές. Τώρα κοίτανες, λες ότι βοηθάει. Αν είναι έντονα αποφραγμένος, να το κάνω ουροδυναμικό. Ποια είναι τα κριτήρια σου για να το κάνεις λοιπόν ουροδυναμικό, τι σημαίνει έντονα προφραγμένος με αυτόν τον ασθενή που είχαμε ή έναν άλλον. Ποιον ασθενή κάνεις ουροδυναμικό δηλαδή. Τι θεωρείς έντονα προφραγμένος. Και το συγγνώμη τώρα που είναι ο Στέλιος γιατί τρώω λίγο χρόνο το από τη λυθείς, αλλά πειράζει. Όχι, εντάξει. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι όταν τους χειρουργήσαμε μας λένε γιατί τόσα χρόνια με ταλαιπωρούσατε με φάρμακα. Όταν κάνεις σωστό ουροδυναμικό έλεγχο και έχεις βάλει όλες τις παραμέτρους. Ναι, η ερώτηση είναι σε ποιον κάνεις ουροδυναμικό πριν το χειρουργείο. Μία είναι η ένδειξη. Ποια? AUA Guidelines. Όταν αποτελεί μία θεραπευτική επιλογή μεταξύ ασθενούς και γιατρού για να αποφευθούν μη αναστρέψιμες βλάβες του κατώτερου ουροπητικού. Μα αφού είναι επιλογή να γίνει το χειρουργείο, γιατί να κάνω ουροδυναμικό? Για να ελαττώσω την αποτυχία του χειρουργείου από το 30% στο 2%. Ειλικρινά δεν έχω. Ναι, με βάση τον ουροδυναμικό έλεγχο. Δηλαδή, το θέσω έτσι για να κάνουμε λίγο το δικηγόρο του διαόλου, ναι. Τελειώνουμε, υπόσχομαι. Ναι. Δηλαδή, σε όλους πριν χειρουργηθούν να του κάνουμε ουροδυναμικό, σε όσους βάλω ένδειξη, πρέπει να κάνει διουρθρική. Να κάνω και ένα ουροδυναμικό πριν. Είμαστε ειλικρινείς. Βεβαίως, στο ιδιωτικό μου επάγγελμα. Όχι, όχι το ιδιωτικό. Α, στο νοσοκομείο δεν είναι κόστος. Όχι, το νοσοκομείο. Πρέπει να χειρουργηθεί ένα άλλο, ένα γιατρό. Πρέπει να κάνει ουροδυναμικό από το χειρουργείο. Πρέπει να κάνουμε λίγο εδώ πέρα. Σε όλους. Όχι σε όλους. Πάντως η μελέτη, εδώ έχω λίγο πληροφορίες λίγο από μέσα, έτσι φαίνονται τα πρώτα δείγματα. Αυτή είναι η περίφημη upstream που γίνεται στην Αγγλία που έχουν πάρει ένα τρομερό κονδύλι από το NHS. Λοιπόν, και στον οποίο τυχιοποιούν ασθενείς να τα κάνουν ουροδυναμικό πριν μετά ή με την κλασική προσέγγιση να κάνουν διουρθρική. Μάλλον δεν λέει σπουδαία πράγματα υπέρ του ουροδυναμικού πέρα από αυτά που λένε τα EAU guidelines. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γκράβα.